Περίμενε, είδες. Να γιατί, να γιατί βάζεις τα ακουστικά, άδερφε. Κύριε Σωτήρη Δασκαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα, η εκδίκηση ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Να ξέρεις. Συνέχισε, καλημέρα. Να ξέρεις, τον αδερφό, έτσι, τον αδερφό που έχει κάνει όλα τα κουμάντα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γεια σου Γιάννη Τονοπούλη, καλημέρα πάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Εντάξει, Τάσο Κοτσάνη, το έκανε στο κουμάντο σου. Το έβαλε στο χεράκι σου. Αν θέλει ξανά, ξανακάνε. Εντάξει, τα τακίμια σε εδώ με το σπίτι μα γαλάκι. Αν γύρισε ξαφνικά, μα ήρθε μια εκπομπή. Κάτσε, ρε φίλε, είχαν ηλυμένες υποχρεώσεις. Τουλάχιστον οι δικές μου ανηλυμένες υποχρεώσεις τις ξέρει ο κόσμος, τις βλέπει. Καταλαβαίνω. Τις βλέπει, τα ξέρει και είμαι δικαιολογημένος απόν. Εσύ που, εκεί ξαφνικά που εκεί μιλάμε Παρασκευή και λέμε θα πάμε στην εκπομπή και λες δεν θα μπορέσω αύριο. Απλά. Γιατί ρε Τάσο, γιατί δεν θα μπορέσω αύριο. Έχει. Κάτσε ρε Τάσο, περίμενε, πες μας γιατί. Τίποτα. Όχι, είναι σφίγγας αυτά. Εντάξει, πήγες στο εξωτερικό, είδες πέντε πράγματα. Πήγες σε μια χώρα η οποία πραγματικά προσφέρει πολλά πράγματα. Έμαθες τελικά πώς ζουν εκεί σε αυτή τη χώρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, πολύ η αλήθεια είναι ότι από πάρα πολλές άλλες. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκα από πολλά πράγματα, αλλά από μερικά πράγματα γύρισα πραγματικά γεμάτος. Α, μπράβο. Έτσι να τα λέμε αυτά. Επιτέλους, πήγε σε μια χώρα που άξιζε να πας, να δεις τα πράγματα, να δεις λίγο πώς είναι εκεί, πώς κινείται ο κόσμος. Δεν πήγα και στη Νέα Υόρκη, ρε ζητάς. Τρελαίνεσαι. Μια βόλτα πήγαμε, ναι. Εντάξει, είδαμε. Είπαμε. Έτσι. Να πάμε στα το αυτοκινήτου. Καλημέρα καταρχήν. Έτσι εδώ, Τάσο Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος. Εκπομπή Safety Car, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, 23 Ιουνίου. Σχεδόν κατά καλό καιρό πηγαίνουμε. Μέχρι το καλοκαίρι είμαστε. Σχεδόν κατά καλό καιρό. Κάνετε και οι δύο λάθος, γιατί χθες ήταν η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Ήταν η. Α, νομίζω ότι φθινοπόρου. Όχι, το μπερδέψαμε λίγο. Η ησημερία. Αν είναι 21 Ιουνίου. Και η πιο μεγάλη μέρα, έτσι δεν είναι. Όχι, είναι ακριβώς τη μέση. Είναι μεγάλη μέρα, δεν είναι. 21 Ιουνίου. Ναι. Χθες ήταν. Χθες. Είναι πιο μεγάλη μέρα. Α, μπράβο. Πώς φαίνεται. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Άρα όλα μια χαρά. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος, έτσι, ο αγρότης. Ναι, ρε, εδώ βλέπεις, αγρότης, κοιτάζει μωρέ. Τα ημερομήνια, κοιτάζει τις μέρες, τις πανσέλινους, ναι, τα πουλιά. Τα πάντα. Όντως, βλέπει και τον καιρό. Από αν και μαζί το έξω και δείτε τα πουλιά και αυτά, καταλαβαίνει. Τα πουλιά λένε. Ναι, 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 ναι. Βλέπει και τα πουλιά και τα σύννεφα και ναι, καλά. Άκουγα και άλλη τέτοια. Έβλεπα άλλο τα σύννεφα και λέει αύριο θα δει που το. Κάνουν λέει και Παρίσια. Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό, λέει τα σύννεφα κάνουν και οι Παρίσια. Δεν το έχω ακούσει, όχι. Όχι, αυτό ναι. Έχει το δικαίωμα του λογική. Ας πούμε, όταν βλέπει τα σύννεφα, αν θα βρέξει, έχει δικιά του λογική. Ναι. Αλλά πέφτει μέσα, να ξέρεις. Αν δεν μου το βγάλεις τώρα έξω και δει τα σύννεφα, και θα σου πει σε πόση ώρα θα βρέξει. Άντε, ρε. Και τώρα δεν έχεις. Και στο κρατικό κανάλι. Αρνιακός. Αρνιακός. Στο κρατικό, να σε δούμε να λες τον καιρό. Στο κρατικό να λέει το στο κύριο, κρατικό, στο κρατικό να πάει. Γιατί στο κρατικό, στο κρατικό να πάει. Μην το χαλά. Να πάει εκεί. Έχει τραβά κανένα ζόρι. Γιατί είναι δημόσιο υπάλληλο. Το κρατικό τι είναι. Δημόσιο υπάλληλο. Μη σου ρίξουν μαύρο καμιά μέρα. Α, μπράβο. Να προσέχεις μόνο. Τι να κάνω. Έτσι, να προσέχεις. Και αυτό με το μαύρο. Ναι. Τέλος πάντων. Και για συνέχιση λοιπόν. Τίποτα εδώ. Safety car εκπομπή. Πώς από εδώ. Ναι, μπράβο, ναι. Safety car εκπομπή. Όλα τα θέματα του αυτοκινήτου. Σοπα, ρε. Σας έχουμε καβατζώσει και. Σας έχουμε καβατζώσει και ένα Samsung S7 Galaxy Edge, τώρα πώς τα λένε, από το Tetrabyte, έτσι να τα λέμε. Πάμε με χορηγό Αφημάρκου, κατασκευαστική εταιρεία Αγίος Βασίλου Θεσσαλονίκης. Τι θες να μάθεις τέτοιο τώρα, δεν θες να μάθεις, δεν θα πούμε χορηγό. Ναι, όχι εντάξει. Αφημάρκου.gr, μπαίνετε μέσα, βλέπετε έργα των παιδιών. Κάγκελα παντού, απανοδιωμένο αλουμίνιο, δεν παθαίνουν ποτέ τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πες το πιο γρήγορα μπορείς ακόμα. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Να δει και πάνω, πεις και πιο γρήγορα. Και πώς από εδώ, βασικά είδες όσο και σκάλες, εσωτερικές, εξωτερικές, αυλόπορτες, περιφράξεις. Ο άλλος έχει σκάσει, βέβαια, εκεί θα σε πρίζει, άμα δεν πεις θα σε πρίξει. Πώς από εδώ. Κατά εκεί θα πρέπει να ντρέπεσαι. Γιατί από όλα. Τώρα μπορώ να πω άνετα, γιατί είμαι στον αέρα. Είδες έτσι, γιατί από όλα. Έχει οργανωμένο, περίμενε. Ο άνθρωπος είναι εδώ, γιατί από όλα. Δύο Σαββατοκύριακα για αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Βλέπεις. Δεν έκανες ούτε μια αναφορά δηλαδή, έτσι, να πεις να σου φύγει, ο καημός σου να σου φύγει. Να είμαστε ήσυχοι μετά, να έρθουμε εδώ να κάνουμε εκπομπή. Όχι. Καταρχήν. Κατάλαβα, θα αναλωθεί το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, θα αναλωθεί σε αυτά που θέλει να πει ο Τάσο Κοτσάνης. Παρακαλώ, πες το. Ποιος τον έρεξε, α, μπράβο. Μα την πνιγείς. Α, μπράβο. Ωραίο. Άντε, πήγες και το έκανες. Εντάξει, μαζί σου είναι παιδί μου. Εντάξει, τον άλλο τον άνθρωπο δεν το σκέφτηκες. Θα μου πεις, εντάξει, ο άλλος άνθρωπος. Ο άλλος άνθρωπος είναι ένας όριμος άνθρωπος. Αυτό δηλαδή είναι μια στιγμή αδυναμίας. Ήταν τέλος πάντων. Την καταλαβαίνω. Ναι. Ναι.
Με Thunderstruck μπήκες. Είναι δυνατόν. Φυσικά και δηλαδή, είναι δυνατόν. Ή θα πας με YouTube ή με ACDC, αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εγώ θυμάμαι τα πάντα, να ξέρεις. Καμίλα, τι θυμάται, αυτός, τι θυμάται. Ναι, τι θυμάται. Πώς ήρθες ένα από τις μισή της δηλαδή πάντων. Ξαφνικά, δηλαδή ναι. Από πού και ως πού. Ναι, άκου να σου πω. Μεγάλος της μισή της εσύ. Άκουνα... Φίλε, ήταν κεραυνοβόλος έρωτας για αυτό. Μου καταρχήν να ξέρεις ότι μην κοιτάς τώρα. Ναι, μην κοιτάς τώρα. Ναι, 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 αυτό εδώ το κεφάλι κάποτε είχε μακριά μαλλιά. Κάποτε. Έτσι. Έτσι, όταν 10 χρονών ακούγαμε metal και τρέχαμε στη Ζαβαρίνου και σε αυτά και παίρνουμε τους δίσκους και τα αυτά τα έδια, εσύ ακόμα, ναι, 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 ακόμα συνέχιση, μάζευες τα χαρτάκια τα υπερατού. Ναι. Να ξέρεις, και κολλούσε αυτοκολλητάκια. Ναι. Έτσι. Όταν εμείς ακούγαμε τέτοια μουσική. Εσύ ακούει στη ZDC. Μάλιστα, συνέχιση. Λοιπόν. Ναι. Γιατί και στην Καλαμαριά, εδώ συζητάμε κιόλας. Γιατί εσύ όπου είσαι. Καλαμαριά δεν είσαι, απλά είσαι. Εντάξει, βέβαια. Λίγο άκρο. Είσαι λίγο Λεφινισιόν. Το περνάμε αυτό, το ξεπερνάμε. Λεφινισιόν. Λεφινισιόν, τελειώνεται. Φίνιξ Σανς, φίλε. Φίνιξ Σανς. Α, το Λεφινισιόν γίνανε Φίνιξ Σανς τώρα, εντάξει. Ελπίζω να περνάτε ωραίες που βλέπετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα κάνουμε εδώ. Το πρώτο μισάωρο δεν μας αφήσει να κάνουμε κουμπί αυτό. Γίνεται, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι, τι θες, ναι, μπήκαμε Thunderstruck, ναι. Από πού και ναι, μαγκιά της φίλης, έτσι θέλουμε, ρε φίλε. Εμείς είμαστε έτσι. Ποιας φίλης, ρε φίλε, Ισίου. Τι μάω. Μάω τσετούγκ. Λοιπόν. Και τι σε ενοχλεί, την πήγαμε. Ναι, με τι να μπούμε δηλαδή, να μπούμε αυτά τα γλυκανάλατα που μπαίνουν κάποια άτομα εκεί και ξέρω εγώ. Ο Ρουβάς που κολούσε. Ποιος Ρουβάς. Ποιος Ρουβάς. Αν δεν πήρε χαμπάρι αυτός μου φαίνεται. Κώστα Αντωνόπουλο, ο Ρουβάς που κολούσε. Α, και ο Κώστα. Πότε ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Κώστα Αντωνόπουλο. Εσύ να σου πω κάτι. Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν έχεις την τιμή. Ναι. Έτσι. Και το λέω εντελώς ταπεινά. Να έχεις έναν από τους κορυφαίους DJ. Της, να μην πω της Θεσσαλονίκης, μόνο της Βορείου Ελλάδος. Έτσι, εκεί. Ναι. Το αφήνεις εν λευκό να βάλει ό,τι θέλει. Καλά, ρε. Εσύ, εγώ έκανα τη λίστα, εγώ έχω δώσει τα τραγούδια. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε, εγώ έκανα τη λίστα. Άρα, μόνο στο, εγώ βάλα, τι. Στο τι θα μπω μόνο. Πού θα μπούμε και τι θα χορέψουμε αυτό. Το πρώτο, αυτό. Μετά από εκεί πέρα ήταν όλα ελεύθερα. Το ρουβά, φυσικά τον θα πήρε. Σε τρουβά ή τον έβαλε. Γεια σου Κώστα Νικολακόπουλε, τεράστιε. Καταρχήν γίνεται γάμος με DJ χωρίς να μην παίξει ούτε μία φορά Σάκης. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αφού να αγαπησιάρεις, να κάνουμε. Αυτά είναι. Εντάξει, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, πάμε. Κώστα, ρε φίλε. Κώστα Νικολακόπουλος. Όχι, Κώστα Αντωνόπουλος. Που πάμε στην. Α, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, ήταν μια λίστα. Θα γίνουν και λάθη. Εντάξει, δεν ήταν λάθος δικό μου. Να πάρεις τηλέφωνο τη φίλη σου και να ρωτήσεις. Δεν ήταν δικό μου λάθος. Εγώ δεν έκανα με τα κομπιουτερικά τα τέτοια. Ναι, γιατί με το κομπιουτερικό δεν είχα καμία σχέση αυτό. Έτσι, μας πει, φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά. Και τώρα συνεχίζουμε. Πήγες στο ταξίδι και επέστρεψες. Παναγία μου. Ναι. Κάνε δύο πράγματα. Κρατάμε. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ, εννοείται. Κρατάμε μερικά πράγματα. Καταρχήν να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 ή μέσω Facebook στην ομάδα μας Safety Car. Μπαίνετε, στέλνετε εκεί και τα λέμε. Τώρα, αυτό μπορούμε να το κλείσουμε ή θέλετε να κάνουμε όλη την τέτοια εδώ πέρα έτσι. Την κάνουμε όλη έτσι. Γιατί ξέρετε δεδομένα. Ναι. Σόπα. Όχι, δεν έχουμε ανάγκη. Έτσι, ρε. Δεν έχουμε ανάγκη. Απλά σε θέλω, ρε. Θα πληρώσει ο σταθμός. Λοιπόν. Δεν είναι στο WiFi του Λίμπερο. Τέλος πάντων, θα σου έλεγα τώρα. Ας το καλύτερα. Λοιπόν. Εγώ είμαι, πότε είναι. Δύο πραγματάκια. Ζήλεψα. Οπα. Την οργάνωσή τους. Ζήλεψα τους δρόμους. Ζήλεψα ότι δεν έχουν φανάρια. Έχουν τους κυκλικούς κόμβους όμορφα ωραία. Έτσι, μπράβο. Και δεν χρειάζεται να σταματάει η ροή. Μέχρι και στο μικρότερο χωριό του χωριού θα βρεις ένα κυκλικό κόμβο που θα περάσεις. Ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα. Είμαστε λίγο ανάποδοι. Εμείς αλλά τέλος πάντων ξέρεις ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εμείς είμαστε λίγο ανάποδοι, γι' αυτό έχουμε τις ουρές στους κυκλικούς κόμβους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έτυχε να μου κάτσει, γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά έτυχε εκείνη την ώρα που πήγαμε. Μας έκατσε ένα 13 diesel με 95 άλογα 500, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο που πάει η Ιταλία πραγματικά. Να κοιτάξει να νοικιάσει, ας δώσει και 5 ευρώ παραπάνω και 10 ευρώ παραπάνω στο σύνολο, έτσι, όχι την ημέρα. Να πάρει 13 diesel. Εντάξει, Τάσο,
Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή το αυτοκίνητο κάναμε 1500 χιλιόμετρα. Μπορώ να φανταστώ και τους είπα. Ναι, 1500 χιλιόμετρα. Βενζίνη. Μέση κατανάλωση 4,2 λίτρα, ακριβώς όμως. Ό,τι έλεγε το trip computer, ακριβώς αυτά πληρώναμε σε πετρέλαιο. Ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ σταθερό και φυσικά πήγαινες, ρε παιδί μου, ωραία. Είναι ωραία μερικές φορές που βλέπεις και λες, τώρα εδώ μπορώ να τρέξω άνετα, ας πούμε. Το 30. Ναι. Πήγαινε, ας πούμε, 180, 190, 200 και εντάξει. Ξεπερνούσαν βέβαια και άλλοι έτσι με παραπάνω και τέτοια. Όχι. Δεν έκατσε να δω κάτι έτσι πολύ περίεργο, η αλήθεια είναι. Ίσως ήμουν και τυφλωμένος και δεν έβλεπα αυτοκίνητα. Α, καημένο μου παιδί. Αλλά όχι, δεν ξέρω, πιο πολύ είχα το νου μου να δω άλλα πράγματα παρά να δω τόσο πολύ αυτοκίνητα. Αυτό που μπορείς να πεις για τους είναι σχεδόν σαν και εμάς στην οδήγηση. Είναι λίγο πιο γρήγορη, να το πω. Είναι λίγο πιο ότι ξέρεις τι, άναψα το φλάς, θα μπω, τελειώσαμε. Δηλαδή, το ανάβω, μπαίνω. Ας έρχεσαι με 180 από πίσω και βγαίνω εγώ με 120, θα φρενάρεις για να βγω, να περάσω τον μπροστά μου και θα ξαναμπω. Είχαμε λίγο αυτά τα θεματάκια και αυτά. Εντάξει, όλα καλά. Ναι. Όλα καλά. Τέλεια. Χαρήκαμε που ήρθες στην εκπομπή, μπορείς να φύγεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμάν, τι ωραίο να σου πω. Να σου πω. Σωστά, τι ωραίο να μου πεις. Ήρθες εδώ πρωί-πρωί για καφέ και εντάξει, μπορείς να φύγεις. Guest star λοιπόν ο Μάνος Αναγνωστόπουλος. Γιάννη, συνεχίζουμε να κάνουμε την εκπομπή. Ναι. Άντε, κλείς το κινητό σου, φύγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Αποστόλη. Buenos Dias, λέει καλημέρες. Καλημέρα, παιδες, και καλή εκπομπή με υγεία ο Βασίλης, ο Αγοραστός. Καλημέρα, ο Αντώνης. Πέστε, λέει, και F1 δοκιμαστικά κλπ. Λέει. Ναι, θα τα πούμε και τα. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλο το τίμο του Κώστα τον Νικολακόπουλο. Θα μας γει μετά, πώς θα μας γει. Καλημέρα από τον Αστέρι, ο οποίος είναι διακοπές, αλλά δεν μπορεί χωρίς εμάς, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, και πήγε. Καλημέρα στον Βασίλη, τον δρομέα των βουνών. Ανεβαίνει Όλυμπο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, πρόποδες Όλυμπος, ναι. Πώς λέει 0%, πρόποδες Όλυμπος. Θα μας στείλει σε πόση ώρα, δεν ξέρω. Αλλά πολύ γρήγορος. Είναι από αυτούς που τρέχουν σε βουνό, όχι που περπατάνε. Γιατί για αυτούς που περπατάνε, ρε παιδί μου, κάνουν. Σιγά σιγά. Αυτό περίπατο. Μπορούμε να κάνουμε εμείς άλλες. Δηλαδή πάμε και να ανεβούμε. Ας πούμε, ναι, όχι, περπατάμε εμείς. Ναι, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ανεβαίνουμε τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ανεβούμε μέχρι τον Όλυμπο, τελείωσε. Όχι, ανεβαίνουμε περπατώντας. Ναι. Αλλά ναι. Τρέξιμο να ανέβεις στην ανηφόρα, λίγοι το κάνουν. Ναι, έτσι. Λοιπόν, στον Θεόφιλο, στον Αθανάσιο, στον Πέτρο, στον Δημήτρη και αυτές έτσι οι πρώτες καλημέρες. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι μας έδωσε το Tetrabyte εκεί παπάφι 91 ένα κινητό τηλέφωνο Samsung S7 Edge Galaxy, πώς τα λένε αυτά τα, ναι, έτσι. Καλά τα λες, ναι. Το οποίο είναι τηλεφωνάρα, όμως αυτό ξέρω, ότι είναι τηλεφωνάρα. Αξίας πάνω από 400. Και τώρα αυτό θα το κάνουμε στις επόμενες δύο εκπομπές. Θα το κάνουμε. Μέσω κλήρωσης, όπως κάναμε και τα υπόλοιπα, και τις κάμερες και τα τηλέφωνα και τα διήμερα και τα τριήμερα. Έτσι θα κοιτάξουμε να το κάνουμε μέσω κλήρωσης σε επόμενες δύο εκπομπές. Απλά αυτό σαν ένα προλόγος, έτσι για να ξέρετε τι επακολουθεί. Σε δύο εκπομπούλες θα στο κάνουμε. Εδώ, ή... εδώ θα είμαι. Α, εντάξει. Μπα πουθενά τώρα. Εδώ. Ξέρω, εγώ, ξέρω. Όχι, εντάξει. Έχουμε καιρό. Να, μέχρι τη. Κάτσε. Μετά τις 10 Αυγούστου πάλι θα με χάσετε λίγο. Αλλά τι να κάνουμε. 10 Αυγούστου. Θυμήσαμε λίγο. Ναι. Σωστά. Γι' αυτό. Κοίταξε, έχουμε και τον Αντωνόπουλο εδώ πέρα, μην ξεχνάς. Μπορεί να έρχεται εδώ πέρα άνετα να υπερκαλύπτει την απουσία μας και να κάνει εκπομπούλες. Mm-hmm. Έτσι, Αντωνόπουλε, είσαι σε φάση, πώς βλέπουμε. Το κάνουμε στο πρόγραμμα. Κοίταξε, κοίταξε, πρόσεξε. Το πρόγραμμα είναι κανονικό. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι, ρε παιδί μου, έρχεσαι, έτσι, εδώ πέρα, σαν νεότερο μέλος, μαθαίνεις έτσι κάποια πράγματα. Λείπω εγώ 2 εβδομάδες, πάλι ξεχνάς. Δηλαδή, με τον Τάσο τον Κοτσάνη ξεχνάς και αυτό που έμαθες. Κατάλαβες, 2 εκπομπές μόνος σου, τώρα πρέπει να αναπληρώσω αυτό το χρόνο.
Γι' αυτό κανόνες. Γι' αυτό. Εντάξει. Και αν μπορεί να λείπει και ο Τάσος για να, καταλαβαίνεις, να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί, και αυτό θα είναι καλό. Θετικό θα είναι. Έτσι. Οπότε Τάσο, μην έρθεις. Να ξέρεις. Οπότε Τάσο, κανένα διακοπές. Σου δίνω, εγώ προσωπικά σου δίνω άδεια να μην έρθεις επόμενα δύο Σαββατοκύριακα. Ωραίο φόντο έχουμε πάρει πάντως. Έτσι βλέπεις. Ναι. Ο ένας περήφανος, ο άλλος γυρισμένο το κεφάλι και ο άλλος εδώ πέρα που λάμπει. Πού θα κοιτάω, ρε φίλε. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, μπείτε στο Safety Car. Μπείτε στο Facebook, γίνετε μέλη της ομάδας Safety Car για να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, εδώ είμαστε να σας απαντήσουμε. Ειδικά εσάς που το σκέφτεστε τώρα, μιας και βγήκαμε από τα μνημόνια, ανοίξαν οι αγορές, η Ελλάδα έφυγε από την κρίση και έχω 9 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι το πρώτο διάλειμμα και θέλω να τα πω. Και η Ελλάδα βγήκε από την κρίση, έτσι, πραγματικά, και χθες είχαμε γιορτές και πανηγύρια ότι επιτέλους, ναι, τώρα που βγήκαμε και θα γίνει το άνοιγμα και πήραμε... Δηλαδή, αν το σκεφτείς, ήταν μεγάλη επιτυχία, έτσι, δηλαδή απλά... Οι αγορές σε να περιμένουν πότε θα ναι, ναι, βγήκαμε τώρα, οπότε επειδή θα αρχίσετε να παίρνετε όλοι αυτοκίνητα από αύριο... Όχι από Δευτέρα, συγγνώμη, από Δευτέρα, γιατί... Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη. Μην από Σεπτέμβρη βγαίνουμε. Από τελειώνει το πρόγραμμα. Οπότε 1η Σεπτεμβρίου, εν αναμονή, όλοι με τα λεφτά στην τσέπη να πάμε. Να πάμε σε αντιπροσωπείες. Ναι, ήδη μαθαίνουμε. Μετά Αύγουστο, αυτά λίγο να περάσει και το καλοκαίρι, εντάξει. Ναι, ήδη μαθαίνουμε από τις εταιρείες ότι κάθε εταιρεία αυτοκινήτου για τα καταστήματά τους θα κάνουν από 50 άτομα πρόσληψη προσωπικού. Οπότε μπορείτε όσοι δεν δουλεύετε να πάτε να κάνετε 2-5 βιογραφικά εκεί να μοιράσετε. Για να μπορούν να εξυπηρετούν τον κόσμο που θα μπουν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα. Μιας και βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν πιστεύω να ειρωνεύεσαι μόνο. Όχι, ρε εσύ. Όχι, τι. Δεν πιστεύω να έχει ειρωνεία. Ναι. Ποιος είναι ότι ο Μακεδόνας εδώ που είσαι, οπότε θα μπορέσεις να. Ναι. Ανταπεξέλθεις ακόμα. Σαν νοτιομακεδόνες, λοιπόν, που είμαστε. Έτσι. Θα παίζουμε και στο γάμα όμιλο, πώς τον είπαμε τώρα. Γελά. Είναι μερικές φορές που λες τώρα. Αυτά που εκφράζω καμιά φορά στο σπίτι μου, αν τα εκφράσω σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο, τι έχει να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Το καλό είναι ότι όταν λείπεις συμβαίνουν πράγματα. Οπότε, αν ξαναφύγεις, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Να ξέρεις, δηλαδή. Σκέψου το λίγο. Δεν είναι καλό, κακό είναι. Αυτό λέω. Μια εβδομάδα έλειπα, πήγε όλος και έδωσε το όνομα. Το έδωσε το όνομα. Έδωσε συγκατά. Δεν έδωσε το όνομα, το είχανε. Απλώς σου λέει, παιδιά, εγώ σας αναγνωρίζω. Έτσι. Αυτό δεν έκανε κάτι. Αναγνώριση έκανε. Έτσι. Πώς αναγνώρισε το παιδί σου, αναγνώρισε παιδιού. Αναγνώρισε. Το παιδί εκτός γάμου, ας πούμε. Ναι, που λες, κοίταξε, μπορεί να μην θέλω να σε παντρευτώ, αλλά θα το αναγνωρίσω το παιδί εγώ. Έτσι, μπράβο. Ναι. Το αναγνώρισε. Και έγινε σύντομα το Μακεδόνα, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ζούμε καταπληκτικές στιγμές σε αυτή τη χώρα. Και το κακό είναι στην όλη περίπτωση το ότι αντιδράει ο κόσμος και πραγματικά είναι στον κόσμο τους. Το κακό είναι ότι. Γιατί αυτοί που αντιδρούν είναι φασίστες. Ναι. Το κακό δηλαδή, είναι. Πόση βλάκια μπορεί να κουβαλάει. Ότι γεμίσαμε παπαγάλους. Καλά. Γεμίσαμε παπαγάλους. Το συνάφι του. Σε όλα τα κανάλια. Πραγματικά είναι εκείνες οι. Ντρέπομαι, ρε παιδί μου. Ρε. Βλέπεις ανθρώπους δημογράφους που είναι στην πρώτη γραμμή και πραγματικά οι Μακεδόνες μπροστά στηρίζουν, πάνε, κάνουν, τρέχουν συλλαλητήρια αυτό, να καλύψουν, να κάνουν. Άρα... Και βλέπεις τους άλλους κάτω στην Αθήνα να σε βγαίνουν στα κανάλια και να προσπαθούν να σε κάνουν το άσπρο μαύρο. Να σε πούνε ότι είναι μια χαρά, ότι είναι καλό έτσι που τέτοιο. Ειδικά ο φίλος ο Δήμος ο Βερίκιος. Ναι, και κάτι τέτοιο τύπου Δήμου Βερίκιου. Και έτσι. Άδη, γιατί. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Τάσο. Ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες θα έρθει κάποτε, έστω ρε παιδί μου, σε 5, σε 10 χρόνια, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για αυτούς τους ανθρώπους και να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και λες, μάλλον δεν θα έρθει. Γιατί είναι όλα τόσο αγγελικά πλασμένα γύρω-γύρω τα έχουν κάνει, τόσο όμορφα τα καλύπτουν μεταξύ τους. Και... Μεταξύ τους μπορεί να καλύπτουν. Δεν είναι το θέμα. Δεν καλύπτεται πολύ τόσο εύκολα ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό υπάρχουν και τόσες αντιδράσεις. Το συζητάμε. Και δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
Τι νομίζουν ότι πέρασε το καλοκαίρι, θα το καλοκαιράκι, θα ξεχαστεί, ο κόσμος θα πάει για μπάνια. Θα δει το Μουντιάλ. Ναι. Δεν το Μουντιάλ στη μέση, μπράβο, ο κόσμος ξεχνιέται καν Ιράνη. Αλλά αυτό δεν ξεχνιέται εύκολα. Τα υπάρχουν αντιδράσεις. Συνεχίζουν να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο. Γιατί όλο αυτό το, το διάστημα που έγινε όλο αυτό, φαντάζομαι ότι η συμφωνία έγινε, ας πούμε, στα γενέθλιά μου. Σημαδιακό. Ναι, έχω να, έχω, θα έχω, δηλαδή, θα περιμένω, θα έχω κάθε φορά, ας πούμε, να ξέρεις, κάθε γενέθλια θα θυμάμαι την τέτοια, όλος πάντων. Το μοναδικό, ας πούμε, που με κάνει λίγο κάπως και... Όχι μου παίρνει τη στεναχωρία και μου παίρνει το... Έτσι ένα τσίκρε, παιδί μου, ένα κλικ, ας πούμε, αυτό. Λέω, τουλάχιστον, Θεέ μου, δεν τους ψήφισα. Ναι. Δηλαδή, μου είναι ένα ελαφρυντικό. Τι είναι θέμα και ελαφρυντικό, αν τους είναι, είναι ελαφρυντικό. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ελαφρυντικό. Εγώ έτσι το βλέπω, Τάσο. Λέω, μακάρι, γιατί δεν μπορώ να μπω στη θέση ενός Μακεδόνα, ενός από αυτούς που είναι εκεί στα χωριά επάνω της Μακεδονίας, ξέρουν αυτοί πολύ καλά, που κάνανε χαρές και πανηγύρια όταν βγήκανε και μετά από 3 χρόνια τους έκατσε αυτό εδώ. Πραγματικά δεν μπορώ να μπω στη δικιά τους ψυχολογία και δεν θέλω να μπω. Πάλι καλά. Εντάξει, αυτό που βγάλε μερικοί δημοσιογράφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε κάποια ποσοστά εδώ, κάποια ποσοστά εκεί, κάποια ποσοστά παραπέρα στην Πέλα, στον Ατάλο. Εντάξει, μην τα βάζεις και τα βάζεις όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ναι, κοίτα, γιατί το ίδιο πράγμα μπορεί να γυρίσει και σου πει ο άλλος, ναι ρε φίλε, και εσύ που ψήφισες τα προηγούμενα κόμματα και τα που φτάσεις στην Ελλάδα. Ναι. Βέβαια αυτό που, φάγανε τον παπά, αυτό, που, αυτό που έγινε, αυτή η εσχάτη προδοσία που έγινε με το όνομα, εντάξει, δεν το έχει κάνει κανένας. Λέγανε, ακουγόντουσαν πολλά, ακουγόντουσαν ραδιοβίλα, πολλά γινόντουσαν. Αλλά το να πας πλέον και να υπογράψεις και να βάλεις την τσίφρα σου. Και να είσαι και έτσι με στη χαρά και έτσι και να προσπαθείς να μας πείσεις κιόλας ότι όλα είναι υπέροχα και όλα είναι καλά. Αυτό με τη χαρά, αυτό με τη χαρά, δηλαδή να βλέπω τον Κοτζιά να χαίρεται τόσο πολύ και να πανηγυρίζει. Αυτός με να τέτοιο, με, ρε, πώς το λένε, δηλαδή ποια ήταν η αιτία, ας πούμε, που αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι υπουργός και είναι υπουργός εξωτερικό, δεν κατάλαβα, δηλαδή είναι, ναι, πώς, δηλαδή. Κάποιο βιογραφικό τεράστιο, ας πούμε, γιατί δεν το έχω πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω. Και τι είναι, τι θέμα βιογραφικού είναι. Ναι, θα μου πεις εδώ, ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά πραγματικά με αυτά που γίνονται εδώ στη χώρα. Άσου τη διπλωματία. Ναι, άσου τη διπλωματία, ναι. Σου λύνει τα προβλήματα, ναι, είπε ο άλλος, λύσει και το... Ναι. Το αλβανικό, το κυπριακό, τα πάντα όλα πήγαινε λίστα, σε μια χαρά. Έχω απαγοητευτεί πραγματικά πάρα πολύ με ό,τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και τι μας περιμένει. Ναι, και το τι θα μας περιμένει μετά από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ λέω, α, εντάξει μωρέ, ναι. Αυτό το εντάξει μωρέ μας έχει φάει εδώ στην Ελλάδα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πολλοί οι οποίοι είναι λίγο βολεμένοι, και είναι σε φάση, δηλαδή, λίγο βολεμένοι, ποιοι είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα, ότι πληρώνουμε τα πάντα μας, τους λογαριασμούς και έχουμε να πάμε και τη βόλτα μας, έχουμε να πάμε και μια εκδρομή, έχουμε να πάμε για ταξιδάκι. Όχι τρελά πράγματα. Όχι. Ακόμα και αυτοί, έλα μωρέ τώρα, δεν βαριέσαι, εμείς καλά να είμαστε. Όχι, ρε φίλε, δεν θα είσαι καλά. Γιατί μπορεί τώρα να το σκέφτεσαι, αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαι το παιδί σου καλά όμως. Μη σκέφτεσαι μόνο την μπάρτσα. Αυτό είναι το θέμα. Και πώς ξεχάσει και το εντάξει. Θέμα τώρα με τα κανάλια, το οποίο βγαίνει τώρα το συμφωνία του Eurogroup και τα έχουμε γυρίσει όλα τον μπα. Ναι. Και άμα το δείτε έτσι, δόξα τω Θεώ, ναι, όλοι καλά είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε στην Αφρική, δεν πεινάμε, δόξα τω Θεώ. Ακόμα. Έτσι, ακόμα. Και όχι, τι σημαίνει αυτό, πάρα δηλαδή. Πολύ που και πεινάει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Ότι πρέπει να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και να μας εκμηδενίζουν σαν λαό. Ναι, γιατί σου βάζω στο σκεπτικό να σκέφτεσαι την επιβίωσή σου, πώς θα ζήσεις. Ναι, μα αυτό έχει γίνει. Τα τελευταία χρόνια, στα 10 χρόνια αυτά τα τελευταία, έχει γίνει αυτό. Να λέμε δόξα τω Θεώ την υγεία μας να έχουμε και δεν πειράζει. Ας πληρώσουμε βία. Την υγεία μας να έχουμε και δεν πειράζει. Ας δώσουμε το όνομα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει το άλλο να έχουμε την υγεία μας. Ναι, ρε φίλε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, στο τέλος δεν θα έχεις την υγεία σου. Όλα αυτά μαζί έτσι θα σε καταστρέψουν. Λοιπόν,
Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει. Νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Και είμαστε τέταρτη σεζόν στο Λίμπερο, Τάσο. Τέταρτη. Τέταρτη με αυτοκίνητο. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες εκείνο το ραντεβού. Με τον Γιώργο του Αγόρα. Μόνο λέμε αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο! Άνθρωπέ μου εδώ! Εντάξει, τρέλα με το αυτοκίνητο ο Γιώργος. Το συζητάμε. Να το δω τη Δευτέρα θέλω. Άστο. Είναι χλημένη. Τι γίνεται Δευτέρα. Δευτέρα που θα πάμε. Στο event του BMW. Μας είχε να μας ρίξει πράγμα. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα λοιπόν, έτσι να πούμε ότι είμαστε προσκεκλημένοι σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα κάνει η BMW. Ούτως όλος γίνεται τώρα στην πίστα του Σερών, το BMW M Tour. Είναι το BMW M Tour, το οποίο αυτή τη στιγμή έτσι εξελίσσεται στην πίστα του Σερών. Για, πρώτα για τους κατόχους BMW που θέλουν να δουν από κοντά το νέο M5 των 600 νύπων με τα 750 νημόμετρα ροπής, με τα 0-100 σε 3,2, με ό,τι θέλεις και δεν θέλεις. Ροπής, αυτό το πράγμα θέλω να το ζήσω. Θα το ζήσεις τη Δευτέρα, Τάσο. Αυτό το πράγμα θέλω να το ζήσω. Οπότε και εμείς σαν εκπομπή Safety Car, έτσι είμαστε προσκεκλημένοι της BMW, να πάμε την Δευτέρα στην πίστα των Σερών. Με άλλους 28 δημοσιογράφους. Ναι, από όλη την Ελλάδα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εντάξει, από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι, να πάμε να έχουμε την εμπειρία για, με μια M2, M4 και μια M5. Βάζεις και το τραγούδι του Τερλέγκο που θα πούμε στροφές και ξεκινάς. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν λες BMW, πάντα, ας πούμε, το πιστεύω ότι το όνειρο ζωής τουλάχιστον το 80% των νέων Ελλήνων καλών οδηγών, δηλαδή που ξέρουν, που είναι λίγο γνώστες, όχι αυτούς που είναι, που λέει εγώ το αυτοκίνητο το έχω μόνο για να πηγαίνω στη δουλειά και να γυρίζω, αυτούς που πραγματικά αγαπάνε την οδήγηση, αγαπάνε το αυτοκίνητο, αγαπάνε την γρήγορη οδήγηση και τα γρήγορα αυτοκίνητα, νομίζω ότι τουλάχιστον το 80%, να μην πω μεγαλύτερο ποσοστό, ονειρευότανε πάντα έτσι να έχει ένα M. Το M30 κιόλας. Ναι. Το M30 λέω. Ναι. M30. Άντε κι εγώ. Λοιπόν. Το M30. Το M30. Λοιπόν. Εντάξει. Είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλα αυτοκίνητα. Καταρχήν, μόνο που σου δίνει δυνατότητα να μπορείς να δεις τις ικανότητές σου, γιατί οι ικανότητες του αυτοκίνητου είναι αλλού, σε πίστα, γιατί το να το πάρεις στον δρόμο και το οδηγήσεις, και εντάξει, το πάρεις και το οδηγήσεις. Πράγματα που μπορείς να κάνεις και να παίξεις λίγο με αυτό το αυτοκίνητο, όσο μπορείς, γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι, κακά τα ψέματα, είναι σε πίστα. Εντάξει, παιδιά. Όταν σου δίνει δυνατότητα τέτοια. Ναι, να έχει επίση 600 άλογα είναι ωραία. Και από ό,τι λένε και έχει βγει. Και θα το διαπιστώσουμε σίγουρα, είναι ότι καλύτερο M έχει φτιάξει ποτέ η BMW. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πάντα τα. Με όλη τεχνολογία έχει απάνω. Και μιλάμε για τεχνολογία απίστευτη. Πολλοί οδηγοί ήταν της τριάρας. Εγώ πάντα είχα μια. Πάντα είχα μια ελαφριά προτίμηση στην πεντάρα. Δεν ξέρω. Το πιο μεγάλο σκάφος, αυτό δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα από τη Δευτέρα. 330 το άλογο και 370 το άλλο. Εντάξει, εκεί θα μπουν τα άλογα. Τη Δευτέρα λοιπόν να έχετε το νου σας. Θα γίνουν οι σχετικές αναρτήσεις, βίντεο, φωτογραφίες από την εκδήλωση της BMW, το M-Tour. Και το άλλο Σάββατο θα πούμε και τα εντυπώσεις μας. Θα έχουμε και καλεσμένο εδώ τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντή, τον Διευθυντή Επικοινωνίας στην BMW. Να πούμε τις εντυπώσεις από το. Όλο αυτό τέλος πάντων που θα ακολουθήσει τη Δευτέρα. Είμαστε μια χαρά. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και βροχές. Οπότε φαντάζομαι τώρα να βγει στην πίστα το σειρό με 600 άλλο και να είναι βρεγμένο στο. Δεν πειράζει. Αυτά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Α, έχει και λίγο βροχούλα, δεν πειράζει. Ναι.
Να, αυτά βλέπουν οι Ευρωπαίοι που λες και μας έχουν χαρακτηρίσει ως τους πιο απίθαρχους οδηγούς. Είναι μια έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε και τη φέρνει, η οποία έχει να κάνει με τις κακές συμπεριφορές των οδηγών σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Άρα μετράμε σαν ευρωπαϊκή χώρα ακόμα. Είναι αυτό το καλό. Για αυτά τα άσχημα μετράμε σαν ευρωπαϊκή χώρα. Για άλλα που πρέπει είμαστε το λιμό. Τέλος πάντων, το περνάμε αυτό. Οι Γερμανοί και οι Σουηδοί είναι λάτρες ταχύτητας, λέει. Αποκλείεται. Οι Έλληνες είναι απίθαρχοι και παρορμητικοί στο τιμόνι. Τα smartphone είναι, λέει, πανταχού παρόντα στις 4 γωνίες της Υπήρου. Λογικό. Αφού έχουν μπει στη ζωή μας και πλέον μπορώ να το συνδέω με ένα πάσο ώρα και στιγμή στο αυτοκίνητο, λογικό είναι. Τα smartphone έχουν μπει για τα καλά. Λοιπόν, στη Γαλλία θέλουν να μειώσουν ταχύτητα στα 80 χιλιόμετρα την ώρα σε εθνικές οδούς. Και οι Γάλλοι έχουν πειθυνθεί πραγματικά. Εντάξει. Είναι λίγο. Είναι too much. Έτσι λοιπόν το 89% των Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν ομολογούν ότι ξεπερνούν τα όρια. Έλα ρε. Πάνε Ελβετία να τα περάσεις, να σε πω εγώ. Πάντως η αλήθεια είναι, Τάσο, ότι και Γιάννη, ότι όταν τώρα ας πούμε ήμουν Ιταλία και λέω, υπήρχαν μερικά κομμάτια που εκεί που πήγαινες ας πούμε άνετα έβλεπες ένα 110 ότι πρέπει να κόψεις. Είχαμε και μερικά έργα εκεί στον αυτοκινητόδρομο και λέω, έχει πλάκα τώρα να φύγεις από την Ιταλία και να σου έρθουν μετά από κάνα δύο εβδομάδες, ένα μήνα, τίποτα κλήσεις, τίποτα φωτογραφίες, τίποτα τέτοια. Ας, για κλήση εδώ θα σου πω. Εγώ. Όταν πήγες. Τρεις έχω. Όχι για όρια ταχύτητας. Όχι. Στην Πάρμα. Γιατί μπήκα τρεις φορές μέσα στο ιστορικό κέντρο. Στο ιστορικό κέντρο. Μπράβο, το οποίο δεν επιτρεπόταν. Πρόσεξε με λίγο. Δηλαδή. Πουθενά ταμπέλα απαγορεύεται κανένα. Πουθενά. Δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει ταμπέλες. Εγώ σου λέω. Μα ήταν και άλλα αυτοκίνητα, δεν ήταν. Ναι, υποτίθεται ότι έχουν το. Ακριβώς αυτό το υποτίθεται. Πώς λέγεται CTL Zone, πώς λέγεται το μπλε εκείνο το. Τρεις κλήσεις. Γιατί μπήκα τρεις φορές. Την ίδια μέρα. Ναι, αφού. Μπήκα, βγήκα ξανά. Μπράβο, λοιπόν. Τέλος πάντων. Όχι, τέτοια δεν έχω. Δεν, είχαμε δει που. Είχαμε δει τι και πώς βλέπαμε από την αρχή που δεν πρέπει να μπούμε. Βρίσκαμε πάρκινγκ ούτως ή άλλως. Καλά, τώρα να μην πάμε. Ας πούμε το θέμα, γιατί αν πούμε και για τα πάρκινγκ και για αυτά. Έτσι λοιπόν, το γνωρίζει λοιπόν των Ευρωπαίων που ρωτήθηκαν ομολογούν ότι ξεπερνούν τα όρια. Μεγάλη λάτρηση της ταχύτητας φυσικά είναι στη Γερμανία και στη Σουηδία. Οπότε το 93% παραδέχονται ότι τρέχουν. Στη Σουηδία λέει το 78% παραδέχεται επίσης ότι δεν τηρεί τις αποτάσεις ασφαλείας. Να είδες, για να μην λέτε. Ότι μόνο μην εμείς, λέτε ότι μόνο εμείς. Οι Σουηδοί, οι φίλοι μας. Οι Σουηδοί που τους Σουηδούς τους βγάζουμε καπέλο, υποτίθεται τώρα, έτσι. Να τα λέμε. Γι' αυτό η Volvo σύστημα φρεναρίσματος. Ναι. Ξέρω εγώ τι σου λέει, κάτσε, εδώ έχουμε τα. Οι Έλληνες λοιπόν εμφανίζονται ως η πλέον απίθαρχη της Ευρώπης. Σχεδόν η μισή δηλώνει ότι οδηγούν μερικές φορές χωρίς ζώνη. Αποκλείεται. Το 28% ότι κάθονται στο τιμόνι ακόμα και όταν έχουν ξεπεράσει το όριο του αλκοόλ αναλύτου αίματος. Και το 27% αυτό δεν το συγχαρητήρια ότι οδηγεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για αυτούς που οδηγούν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Το ομολογούνε όμως. Το κάνω και μ' αρέσει. Το κάνω, ναι, γιατί είσαι λεβέντης. Γιατί είσαι λεβέντης, ρε φίλε. Το ομολογείς. Κάτι κάνω σαν όνειμο. Μπράβο. Ξέρεις όμως. Μια φορά ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Ήρεμενα λίγο το λέω λίγο λοιπόν. Πες το. Επίσης λένε οι Έλληνες. Εντάξει, σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, ότι ομολογούν ότι σε μεγάλο βαθμό βρίζουν τους άλλους οδηγούς. Όχι. Κολλάνε το αυτοκίνητό τους. Με τι το κολλάνε. Πώς εννοώ. Σκόπιμα. Με σκοπό να τον εκνευρίσουν. Το κάνουμε και αυτό. Στην Πολωνία λέει το 29% δηλώνει ότι δεν διστάζουν να κατέβουν το αυτοκίνητό τους για να ζητήσουν εξηγήσεις. Κατεβαίνουν, σε παρακαλώ πολύ, εξήγησέ μου. Ναι, έτσι γιατί ακριβώς. Με έκοψες. Ναι. Γιατί μπήκες μπροστά μου. Το σε παρακαλώ στα πολωνικά είναι μάστα, σου δεν βγαίνει κατεβαίνει άλλο. Πώς είναι στα πολωνικά, σε παρακαλώ. Είναι με. Πώς το λένε, με κινήσεις χεριού. Ναι. Ναι, είναι, ναι. Δεν είναι και μόνο στα λόγια, είναι και με τις κινήσεις του χεριού. Ωραία. Αναλόγως. Είναι λίγο πιο θεατράλαιο, ας πούμε. Ναι, μπράβο. Πιο. Άμα δεις. Αυτό, ναι. Στην Ιταλία. Mm-hmm. Άμα δεις, το έχω τύχει δηλαδή, να δεις Ιταλό να εκνευρισμένο και να έχει βγει από το αυτοκίνητο και να
κουνάει χέρια και να κάνει όντως κινήσεις. Και φυσικά με την προφορά την οποία έχουν. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικό. Βλέπεις και δεις θέατρο. Τέλος πάντων. Τώρα που το είσαι. Μετά από 1500 χιλιόμετρα δικαιούμαι να είχα ένα περιστατικό τέτοιο. Που, παιδί μου, εντάξει τώρα. Είσαι δρόμος που δεν είναι, ας πούμε. Ναι. Ήταν και δεν ήταν μισό-μισό, ας πούμε, όλο το φταίξιμο, ας πούμε. Που, δεν ήταν για να τρακάρουμε για. Μια ψηλό προτεραιότητα, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Έτσι. Και μου λέει κάτι. Μου είπε κάτι. Ως γλωσσομαθής εσύ. Ναι, κατάλαβες, ναι, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Άντε. Αφού δεν σε καταλαβαίνει, λέει, τι το λες. Δεν πειράζει. Στη γλώσσα του, στη γλώσσα μου. Δεν κατάλαβα. Ναι. Στη γλώσσα του, στη γλώσσα μου. Πάντως τη δικιά μας τη γλώσσα την καταλαβαίνω, να ξέρετε. Έτσι. Είναι... Αν πεις καμιά... Από μη. Ναι. Εντάξει. Θα το ξέρουν όλοι. Πάντα. Λοιπόν, είναι σαν το okay. Ναι, το ναι, okay, ναι, ναι. Είναι ακριβώς το ίδια λέξη. Τώρα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία θεωρούνται γενικά οι πλέον ανεδείς από τους πολίτες άλλων χωρών. Εντάξει. Οι Γάλλοι είναι... Εκείνοι που χρησιμοποιούν το λιγότερο το flash. 63%. Οι Ισπανοί πατάνε πολύ συχνά την κόρνα. 66%. Από τους Σουηδούς θεωρούνται πιο ευγενικοί και εξακολουθούν οι Σλοβάκοι και οι Βρετανοί. Εντάξει. Ναι. Τώρα, όσον αφορά με για το GPS. Οι Ευρωπαίοι έχουν τα μάτια καρβημένα σε ένα smartphone ή σε ένα GPS. Ανεξαρτήτως σε ποια χώρα. Το 41% την ώρα που οδηγούν ρυθμίζουν τους παραμέτρους του GPS. Σχεδόν ένα τρίτο τηλεφωνούν χωρίς hands-free και ένα στους τέσσερις γράφουν ή διαβάζουν μηνύματα ηλεκτρονική ταχυδρομή για SMS στο τιμόνι. Εντάξει. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 19 Ιανουαρίου στις 27 Φεβρουαρίου του 2018 μέσω διαδικτύου σε 11.038 ανθρώπους ηλικίας από 15 ετών και άνω, από τους οποίους τουλάχιστον 1.000 σε κάθε μία από τις 11 χώρες που προλάβανε η έρευνα. Οπότε, είμαστε απίθαρχοι. Είμαστε απίθανοι. Εντάξει. Πάντως είδες το 27% παραδέχεται ότι μπαίνει σε... στη Λέα, έτσι. Μπράβο μας. 49% δηλώνουν ότι δεν φορούν ζώνη. Να. Έτσι. Το θες το πρόστιμο. Το θες το πρόστιμο. Το θες. Δηλαδή... Η απλή και... κίνηση και... δεν είναι. Η απλή κίνηση. Να βάλεις τη ζώνη. Και για να πω αυτό και αυτό που, που ήθελα να πω για την λεωφόρο έκτακτης ανάγκης, τέλος πάντων, που... Λωρίδα, όχι λεωφόρο. Λωρίδα, ναι, συγγνώμη, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει λεωφόρος έκτακτης ανάγκης. Ναι, τώρα... Εντάξει ρε τώρα. Γιατί εμείς είμαστε μπροστά, δεν έχουμε μία λωρίδα. Μπροστά, έχουμε λεωφόρο. Όλο και λεωφόρο έχουμε εμείς. Λοιπόν... Χαλκιδική, ρε φίλε. Έχω τύχει σε περιστατικό της Χαλκιδικής που είναι έτσι. Σταματημένη. Έτσι, μπράβο. Όλοι μας το έχουμε γι' αυτό. Έτσι, όλοι μας. Και έχει σταματήσει και η δεξιά. Γιατί την έχουν υπερχειλήσει πια. Πόσο να αντέξει αυτή η καημένη. Έτσι, Λωρίδα. Και η δεξιά έχει σταματήσει. Έτσι. Και ακούω δύο που ανταλαβερίζονται και φωνάζουν ένας με τον άλλο, ας πούμε, γιατί μπαίνεις εκεί και ξέρω. Ναι. Και το λέει, στο λέει, ρε φίλε, το λέει. Σου εύχομαι, με λέει, να τη χρειαστείς, λέει, μια φορά. Και να είναι φρακαρισμένοι και να μην μπορούν να σε πάνε, λέει, εκεί που πρέπει να σε πάνε. Παιδιά τον έδωσε, όχι κατάρα, δηλαδή. Εντάξει. Και ο άλλος έχει ασπρίσει. Άσπρισε. Για πότε βγήκε μετά και μπήκε μέσα. Βγήκε και μπήκε κανονικά στη σφυρά. Αλλά το είπε με τέτοιο τρόπο. Πώς ακούς, ρε Βενστένης, που το δίνει όλο την κατάρα μου, ξέρω εγώ αυτό και... Τον ευχήθηκε... Ω, παιδιά, είχα... Ήταν ευχή. Σας το λέω για να τριχιάζω, δηλαδή, έτσι, θα το θυμάμαι το περιστατικό σαν να ήταν χθες και εγώ να τριχιάζω. Εντάξει. Ήταν μια ευχή, η οποία... Ναι. Εντάξει. Να σου χρειαστεί, λέει, και να είναι φρακαρισμένη, το λέει. Να μην μπορείς να σε πάνε εκεί που πρέπει να σε πάνε. Όπο, πω. Μακριά από εδώ. Και η πλάκα ποια είναι. Ότι το ακούμε, το ακούνε, στον δρόμο, όλοι οι οδηγοί, και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι και πηγαίνεις για να κάνεις τον μπανάκι στη Χαλκιδική, ειδικά στο πρώτο πόδι. Να πάει να κάνεις. Ή κοντινές ακόμα αποστάσεις, φρακάρει ο δρόμος, τι ωραία, τι καλά. Δεξιά, λέει, προχωράς. Έτσι. Γιατί για να πας 5 λεπτά νωρίτερα για την ξαπλώστρα. Άτιμη ξαπλώστρα να την προλάβεις.
Είναι αυτοί στο που πάνε σε εγκεσένα, κύριε Μάνο. Πάνε νωρίς-νωρίς να τρέχουν να προλάβουν. Στο γίνανε το χειρότερο. Στο γύρνανε το χειρότερο. Στο πήγαινε. Έτσι και έτσι. Εν τω μεταξύ, έχει υποψιαστεί ο κόσμος. Έχει κουραστεί, έχει δύο ήλιο. Είσαι μπαλτισμένο που λένε. Να πα και να πούμε, δύο λεπτά νωρίτερα. Να πούμε λίγο ένα πράγμα έτσι στον κόσμο που. Γιατί η ώρα είναι 9 έτσι. Θα πούμε σε λίγο στο διάλειμμα. Και επειδή πάρα πολλοί από εσά φεύγετε για μπανάκι όσο μπορεί να βοηθήσει αυτό ο καιρό. Κάτσε ακόμα φθινόπωρο, έχουν περίμενε. Όσο μπορεί να βοηθήσει αυτό, γι' αυτό το είπα. Έτσι, είσαι στο δρόμο της Χαλκιδικής, είσαι στο δρόμο προς Κατερίνη σε κάποια παραλία. Και προς Καβάλα πλέον. Ναι. Εννοείται ότι για οτιδήποτε έτσι, χρειαστεί, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν έχουμε κανένα θέμα, χτύπα ξύλο να μην έχουμε. 2-31-0-287-888. 2-31-0-287-888. Έτσι, για ενημέρωση, αν έχουμε κάτι από το δρόμο της Χαλκιδικής ειδικότερα. Να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Εμείς σας κρατήσουμε συντροφιά τους, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Και σήμερα θα πάει πάρα πολύ κόσμος για μπάνιο. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, φυσάει. Μπορεί να μην πάνε για μπάνιο, μπορεί να πάνε για windsurf. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σωστά! Μπορεί να πάμε για windsurf, ρε παιδί μου. Kitesurfing. Ξέρεις τώρα. Kite, ναι. Kitesurfing. Αυτός ο αέρας είναι. Αυτό ρε φίλε που κάθε χρόνο βλέπω ένα καινούριο θαλάσσιο σπορ να μπαίνει στη ζωή μας και να τρελαίνει το κόσμος. Δηλαδή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι σαν εκπομπή αφού τελειώσει το καλοκαίρι. Έχουμε 9 μήνες μπροστά μας από Σεπτέμβριο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο να βάλουμε κάτω, να στύψουμε τα κεφάλια μας και να βρούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην παραλία. Να πάμε να πάρουμε ένα 100 μέτρα, 50 μέτρα, 20 μέτρα αμμουδιάς, να το βάλουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε και να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Εννοείται. Κάθε τι καινούριο θα ξεπουλήσει. Καλά, αυτό. Μείνε τώρα στο διάλειμμα, σκέψου λίγο. Και έτσι, θα τα σκέφτομαι από τώρα, γεια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο. Πάει αυτός. Μάνο Αντωνόπουλο. Εντάξει, ναι, μια χαρά. Εντάξει, καταλάβαμε να κάνουμε εκπομπή. Ωραία. Το καλοκαίρι μας έχει επηρεάσει όλους. Είπαμε για οτιδήποτε συμβαίνει προς τον δρόμο Χαλκιδικής για εσάς τους. Ατρόμητους κολυμβητές που παρά το γεγονός ότι έξω λισομανάει ο άνεμος, βγάζει ζέστημος, να ξέρεις. Έτσι, στο 2-31-0-287-888 μας λέτε αν έχουμε κάτι. Να δώσουμε λίγο τις καλημέρες στον Κώστα στο Βασίλη, στη Δήμητρα από Σάρτη, στον Κώστα το Φούζα, τον αγαπημένο έτσι, συνάδελφο εκεί από Αθήνα, στον Κώστα Νικολακόπουλο, στην Βίκη, στον Παναγιώτη τον Πρόεδρο, στην Γιώτα, στον Αθανάσιο, στον Αστέριο, στον Λάζαρο, στον Παύλο, στη Φωτεινή, μας ακούει και από το καφέ, στον Θανάση, στον Ηλία, τον τεράστιο παδό της Μακλάρεν, στον Οδυσσέα, στον Μάριο, στον Κώστα, στον Γιάννη από Καλαμαριά, στον Θεόφιλο από Καλαμαριά, στον Σάκη με τις τέντες του. Mm-hmm. Στον Δημήτρη, στον Πάνο, στον Άκη, στην Κέτη, στον Νίκο, Αφή Μάρκου, κάτσε έχουμε κι άλλο εδώ, στον Λευτέρη από Σύνδο, στον Γιώργο, στον Τίμο, κλάμα. Ωραία, Αφή Μάρκου. Κάγκελα παντού. Από ανωδιωμένο αλουμίνιο Τάσο, για μια ζωή τα έχεις βάλει σπίτι σου, έχεις καταλάβει ότι δεν πρόκειται ποτέ. Να τα βάψεις και να τα συντηρήσεις. Έτσι, έχω εισηχάσει. Έτσι, άσε που ολικοδομή ζήλεψε και άρχισε σιγά σιγά να βάλει. Αφημάρκου.gr μπαίνετε και βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας, τα βίντεο. Το θέμα του ζήλεψε και δεν πίστευα την τιμή που άκουσα. Λέει αποκλείεται. Ναι. Λέει, παιδιά, όντως. Ναι, γιατί νομίζουν ότι θα δώσουν 500 ευρώ το μέτρο. Ναι, ρε φίλε. Και δεν είναι αυτό. Παίρνεις τηλέφωνο, έρχεται απέρχονται τα παιδιά εκεί δωρεάν στο σπίτι σου, μετράνε, σου δίνουν τα σχέδια. Σου κάνω μια εκτίμηση, σου λένε τόσο. Ούτε. Τελειώσαμε. Ακριβώς. Καθαρές δουλειές. Αυτό. Όμορφα, ωραία. Αφημάρκου.gr μπαίνετε και βλέπετε έτσι τα πάντα. Επικοινωνίες, βίντεο, φωτογραφίες από τα έργα των παιδιών. Τετραμπάιτ κατάστημα 23-15-50-60-56. Τι λες, ρε, τι λες τώρα. 23-15-50-60-56. Είναι να το έχεις. Ναι, ρε φίλε. Είναι ο Μάνος το έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Μαθήματα ζωής. Γάργαρο νερό το στόμα του. Λοιπόν, και υπολογιστές έτσι σταθεροί και είπαμε και λάπτοπ αλλά και κινητά τηλέφωνα. Όχι κινητά τηλέφωνα ρε φίλε. Τι? Κινητά τηλέφωνα έχει για την πάρτι μας. Μας κανονίζει εμάς. Την επόμενη, το επόμενο Σάββατο. Πουλάει εντάξει. Αλλά το φόρτε είναι υπολογιστές. Στα
Standard. Και περιμένουμε τον κύριο από εκεί που τώρα βγήκε έξω να πάνε. Όσοι έχουν μπει στο tetrabyte.gr ή έχουν πάει από το κατάστημα, έχουν φύγει. Με κάτι. Με κάτι στα χέρια. Οπωσδήποτε. Υπολογιστή θα είναι, λάπτοπ θα είναι, κάμερες θα είναι, περιφερειακά θα είναι. Οι τιμές δεν παίζονται. Θα πάτε και θα τις δείτε από κοντά. Και μας έχουν δώσει και ένα Samsung S7, το οποίο θα το κληρώσουμε τα επόμενα δύο Σάββατα. Θα κάνουμε κληροσούλα γιατί είναι ένα μεγάλο δώρο, έτσι, πάνω από 400 ευρώ. Ποιος είναι πάνω από 400 ευρώ δώρο? Μόνο εκπομπή Safety Car και μόνο στο Λίμπερο 107,4. Ανάσα. Ναι, γιατί κάτι μετά θα μας σκάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι πως τα λες. Τι χρώμα αυτοκίνητο θα πέρασε αν έπαιρνες τώρα? Πορτοκαλί. Τι πράγμα? Περάστε έξω, κύριε. Τι χρώμα θα πέρασε αυτοκίνητο τώρα? Ρωτάς εμένα. Ναι, ναι, ρε φίλε. Ρωτάς εμένα να σου πω τι χρώμα θα πάρω. Περίμενε. Ρωτάς εμένα. Ναι, ρωτάω εσένα τι χρώμα θα πάρεις. Τι χρώμα πιστεύω ότι θα παίρνω? Μπλε, σαν αυτό που έχεις. Φυσικά. Όχι, φυσικά. Α, τώρα όχι. Κάτσε, ρε φίλε. Πήγες, πήρες το μπλε και τώρα δεν θες μπλε. Το μπλε το επέλεξε, νομίζεις? Έτσι, μπράβο. Γιατί νομίζεις ότι το αυτοκίνητο που έχει το επέλεξε. Καλό κι αυτό. Του το φορτώσανε εκεί, σου λέει ρε, τα σέπανα. Ξέρεις πώς πλησιάζανε κάποτε. Έτσι, αδερφέ, ξέρεις αυτό, δώσε μου ένα ευρώ να πάρω τη ρόπιτα. Τον είπε, αδερφέ, σε παρακαλώ, επειδή έχω ανάγκη, μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό μου. Το φορτώθηκε. Όταν τον είδα. Θα ξεχάσω την πρώτη φορά που τον είδα. Ακούσε τι. Μου λέει, πήρα αυτοκίνητο. Πήρα, λέει, ένα αυτοκίνητο. Πήρα ένα αυτοκίνητο. Επειδή είμαι λεβέντης, στα παντελόνια που φοράω, σύγκο το παντελονάκι, στα παντελόνια που φοράω, δεν θα πω στον κόσμο ρε τι αυτοκίνητο πήρες. Αλλά άσε με να πω το σκηνικό. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, πήρα λέει ένα αυτοκίνητο, λέει, και ξέρω εγώ τι να κάνω, λέει, μεταχειρισμένο. Να, τώρα έτσι, γιατί ένας φίλος έχει πολύ ανάγκη, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω. Ένας φίλος έχει πολύ ανάγκη, πόσο παπάκι. Πρέπει να έχει πολύ ανάγκη για να το πει. Εντάξει, αυτό πολύ παπάκι. Α, δεν έχει ανάγκη. Όχι. Αυτό είναι χειρότερο, λέει. Τι το φόρτωσε. Λοιπόν, θα πρέπει να αντρέψει. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου έχει πει λεπτομέρειες, δεν μου έχει πει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίνω και περιμένω, είμαι έξω στο δρόμο και το βλέπω να έρχεται και μου ανάβει φώτα. Και όπως τον βλέπω, ακούς Γιάννη, σηκώνω μια και τα δύο χέρια και τον κάνω αυτό. Έτσι, ακούστηκε. Ορίστε, με ακούστηκε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό. Και τελικά είχα δίκιο φυσικά. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή η Μάρτον. Εντάξει. Θα πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν φτάνει που δεν είπα στον κόσμο ότι αυτοκίνητο σου σε φορτώσανε. Με πρόλαβες. Θα το. Φίλε Κώστα Νικολακόπουλε, καλή σου μέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Ο παντρεμένος ήρθε, καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Άντε λίγο υποστήριξη. Κοίταξε, Κώστα, είπα να μπω σήμερα με το παντρεμένοι και οι δυο, αλλά δεν με αφήσανε. Μόνο αυτό μας έλειπε. Φτάνει όσο ακούσαμε. Κώστα μου, τι κάνεις? Δόξα σε Θεό, είμαστε όρθιοι. Κώστα Νικολακόπουλο, XFM, Exxon Wheels. Action Wheels. Φοράμε, 10 με 12. Φοράμε και καμιά γραβάτα που μας δίνει κανένας φίλος μας από τη Βόρεια, έτσι. Ελλάδα. Από ναι, ναι. Απ τη Νότια Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι. Χαμουτζίδες γίναμε κι εμείς. Τα μπλέξαμε τώρα, Κώστα. Όντως τα μπλέξαμε, παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κώστας Νικολακόπουλος είναι εδώ μαζί μας για να μας πει για το Ράλι Ακρόπολης και γενικά όσα πράγματα έχουν συμβεί, γιατί είναι γνώστης, ξέρει το αντικείμενο και οπότε θα μας πει το τι έχει συμβεί. Για πες ρε φίλε Κώστα, τι έχει συμβεί με το Ράλι Ακρόπολης, λοιπόν, και με όλη αυτή την ιστορία? Θα ξεκινήσουμε προς τα πολύ γρήγορα από εξαιρετικές δοκιμές που γίνανε με τα Skoda, τα R5, τα οποία είναι αυτοκίνητα ουσιαστικά WRC2, έτσι, γιατί είναι μικρότερα, είναι 1600 κυβικά, είναι τετρακίνητα μεν, αλλά είναι πυραβλάκια, αλλά είναι 1600 κυβικά, δεν είναι WRC κανονικό. Πολύ ωραίες ειδικές, χαρτογραφημένες όπως λένε διάφοροι φίλοι, ωραία, όμως είχαν προβλήματα με τις πέτρες, γκρίνιαζαν όλοι οι ειδικοί και υπήρχαν πάρα πολλά κλαταρίσματα. Μάλιστα. Σαν γενικός κανόνας. Εντάξει, οι πρώτοι Έλληνες βγήκαν οι Χαλκιάς με R5, όμως επειδή έγινε ένα περίεργο πράγμα, στο τέλος της Ακρόπολης τον ακυρώσαν το Χαλκιά, διότι στο τεπόζιτο έλειπε η βαλβίδα. Μια βαλβίδα η οποία δεν επιτρέψει ατύχημα να φύγει το καύσιμο. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα του Χαλκιά, δυστυχώς. Ήταν πρόβλημα του. Το αυτοκίνητο ήρθε από την Ιταλία. Νοικιάστηκε για τον αγώνα για να τρέξει. Ο Χαλκιάς δεν είχε R5. Δεν είχε τέτοιο δηλαδή αυτοκίνητο WRC2 όπως λέμε. ERC, να το πω, Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Και το πρόβλημα ήταν ότι κινούνται τώρα νομικά, γιατί τους πετάξαν απ' έξω και χάνουν και το πρωτάθλημα ουσιαστικά, γιατί με τους βαθμούς θα βγαίνουν σαν πρώτοι Έλληνες, θα καθαρίζαν το ελληνικό πρωτάθλημα, να το πω έτσι.
Υπάρχει μια ιστορία μεγάλη. Ο άνθρωπος τον νίκιασε, πλήρωσε κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ για να τον νοικιάσει αυτό το αυτοκίνητο. Και όταν βγήκε το δελτίο τεχνικού ελέγχου από Έλληνες της ΟΜΑΕ, βγήκε καθαρό το δελτίο. Όταν όμως το εξετάσαν οι Ευρωπαίοι στο τέλος το αυτοκίνητο, βγήκε με πρόβλημα. Κάτσε, μισό λεπτό. Είναι μεγάλα τα ερωτήματα. Μισό λεπτό. Δηλαδή οι Έλληνες οι δικοί μας. Που είδαν το αυτοκίνητο. Που βγάλαν το δελτίο τεχνικού ελέγχου πριν. Ωραία. Τον αγώνα. Με τι προδιαγραφές το βγάλανε? Με τι προδιαγραφές? Δεν πάρουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έτσι υποτίθεται. Α, υποτίθεται. Έτσι υποτίθεται. Ναι. Όμως όταν το ελέγξαν το αυτοκίνητο οι άνθρωποι της Ευρώπης, δύο Ευρωπαίοι και ένας Έλληνας που ήταν, ο Έλληνας βέβαια ήταν από την ΟΜΑΕ διορισμένος, τον πετάξαν έξω από τον αγώνα, τον ακυρώσανε. Μάλιστα. Βέβαια αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα που είχε, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι θέμα ότι θα του δίνει περισσότερη υποδύναμη κάπου ή σε μια στροφή, σε ένα πάτημα, σε μια ανηφόρα που θέλει κάτι περισσότερο. Είναι καθαρά θέμα ασφαλείας. Καθαρά θέμα ασφαλείας, καθαρά θέμα του αν ντελαπάρει το αυτοκίνητο, του μπάρει, εκεί θα έχει πρόβλημα. Έτσι, το οποίο προφανώς δεν το ήξερε ούτε ο οδηγός αυτό ότι υπάρχει. Και έχει γίνει τώρα ένας πανικός. Αυτό είναι το μεγάλο ρεζουμί του Ράλι Ακρόπολης και βέβαια η μεγάλη ιστορία είναι ότι ακόμα η ΟΜΑΕ δεν έχει πληρώσει από πέρυσι τους κριτές. Δεν έχει πληρώσει το γραφείο τύπου πέρυσι, τα περσινά. Φέτος ακόμα περιμένουμε να δούμε τι έχει πληρώσει, γιατί δεν έχει πληρώσει. Περιμένουμε να βγάλει μια ανακοίνωση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει κάνει με τις πληρωμές. Η ΕΚΟ που ήταν ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός, ο οποίος λένε ότι πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά φέτος, έχει βάζει πλάτη για του χρόνου για να μπορέσει το Ακρόπολης να μπει σε WRC. Βέβαια εκεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Να ελπίσουμε ότι θα βρεθούν κι άλλοι ένας-δύο σαν την ΕΚΟ. Να μπορέσουν να βάλουν τον αγώνα σε WRC, το οποίο πραγματικά, παιδιά, όποιος το ακούει από τους παλιούς οδηγούς ότι θα ξαναγυρίζει το Ακρόπολης σε WRC, γελάνε και τα αυτιά τους. Ότι δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα. Τόσο καλό. Κάτσε λίγο εσύ, Κώστα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Με αυτή την ΟΜΑΕ, τι γίνεται? Έχω δει πράγματα, έχω δει να τσακώνονται οδηγοί, δημοσιογράφοι, να είναι αντίον της ΟΜΑΕ με το Προεδρείο, με το... πολλά άσχημα πράγματα. Είναι όντως τόσο, δηλαδή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα στην ΟΜΑΕ, είναι αλλού, κοιτάνε άλλα πράγματα. Πάνε να διοργανωθούν, είδα φαντάσου ότι πήγαν να δω ότι πήγαν να διοργανωθεί αγώνας και τελικά δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε... Πολλοί αγώνες δεν γίνανε. Και στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ κάτω Αθήνα και Νότια Ελλάδα γίνανε, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, διότι ούτε υπήρχαν οι προδιαγραφές σωστές ούτε τίποτα. Τα βάλαν σε μια σειρά και τέλος πάντων βγήκαν αυτά που πρέπει να βγουν, αλλά η μεγάλη ιστορία είναι ότι μέσα στην ΟΜΑΕ. Η ΟΜΑΕ, αυτοί που διοικούν τώρα την ΟΜΑΕ, είναι μια συνέχεια της ΕΛΠΑ. Όμως είναι μια κακή συνέχεια της ΕΛΠΑ. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε πολύ μεγάλοι και δημοσιογράφοι και συνάδελφοι δηλαδή δικοί μας, αλλά και οδηγοί αγώνων. Έτσι. Δεν το λέμε δηλαδή. Είναι κάτι τυχαίο, κάτι καινούριο που το βγήκε και έκανε και το. Και δεν το ανακάλυψε την Αμερική, ας πούμε. Ναι. Όχι, με τίποτα. Εγώ σας λέω τι λένε, το οποίο το αφουγκράζομαι. Έτσι. Οι άνθρωποι λένε κάτι πολύ απλό. Όλοι αυτοί που διοικούν τώρα την ΟΜΑΕ ήταν παλιά μέσα στην ΕΛΠΑ. Αυτοί που διοικούν την ΟΜΑΕ τη διοικούν με ακόμα χειρότερο τρόπο από ό,τι διοικούταν η ΕΛΠΑ. Δηλαδή υπάρχουν απίστευτα συμβίβαστα. Παραδείγματος χάρη, αυτός που ήταν αλυτάρχης στο φετινό ράλι Ακρόπολης δεν έπρεπε να είναι και μέλος δουσού της ΟΜΑΕ. Είναι και μέλος δουσού της ΟΜΑΕ. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία αν τα βάλεις κάτω θα δεις ότι ο ένας έχει 3-4 θέσεις που πρέπει να έχει μία. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, για να πάρω μια ομάδα έτσι, για να το κάνω ποδοσφαιρικό, να το καταλάβω. Έχεις τον Αστέρα Τρίπολης και παίζει, ξέρω εγώ, παίζει με τη Λαμία, να το βάλω λίγο ουδέτερο. Έτσι. Και πάει η Λαμία στον Αστέρα Τρίπολης να παίξει και είναι ο διαιτητής του αγώνα, είναι ο αντιπρόεδρος του Αστέρα. Οι επόπτες είναι οι γυμναστές και ο παρατηρητής είναι ο πρόεδρος του Αστέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μια χαρά. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Για τέτοια καταστάσεις. Δηλαδή να φανταστείτε ο κύριος Πασαλής που κάνει όλες τις περισσότερες αναβάσεις. Έχει την κυρία Πασαλή που ήταν η πρόεδρος, η οποία τώρα επειδή από τη γενική κατακραυγή κατάλαβε τι γίνεται και αποφάσισε να αποχωρήσει. Για τα μάτια βέβαια, γιατί εκεί θα είναι. Αλλά θέλω να σου πω, η ΟΜΑΕ είναι ένα πράγμα το οποίο ακολουθεί, πράγμα όπως το λέω, το οποίο ακολουθεί δυστυχώς, ακολουθεί μια πορεία πολύ φθήνουσα, με μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν κάθεται να τα λύσει. Λύνει επιδερμικά, πάει την επικεφαλίδα. Ποτέ δεν πιάνουμε την ουσία. Και θα σου το πω και διαφορετικά τελευταίο. Έγινε στον Αχλαδόκαμπο ένας αγώνας. Τώρα, την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Που είχε και τρακαρίσματα λόγω βροχής της Κυριακής. Ο Αχλαδόκαμπος είναι ο γνωστός κολοσσούρτης που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, εκεί ξεκίνησε η πίστα, ήταν στεγνή και κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει. Σταματάει πολύ σωστά ο αλυτάρχης όλους και τους λέει γυρίστε πίσω να βάλετε βρόχινα χρήματα. Βρόχινα χρήματα λέω.
Λάστιχα. Ναι, λοιπόν, γυρίζουν όλοι και κάποιος δεν έβαλε, γιατί του είπαν ότι δεν έχει αρχίσει να βρέχει, βρέχει στο τέλος της ειδικής. Οπότε τελικά θα πάω όσο πάει μέχρι τη βροχή και στο τέλος της ειδικής θα πάω λαου-λαου με τα σλικ που έχω για να τερματίσω. Έλα όμως, η βροχή ερχόταν από πάνω προς τα κάτω, οπότε σε κάποια στροφή στην K6 λεγόμενη έβρεχε και αυτός του μπάρισε και το διέλυσε το αυτοκίνητό του. Δηλαδή δεν θέλεις πολύ να κάνεις την κοτσάνα. Και αυτό είναι ένα δείγμα μικρής κοτσανούλας. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή τα πράγματα μέσα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα και ειδικά όταν χρωστάς σε πάνω από 300 άτομα χρήματα από το περσινό ράλι Ακρόπολης και οι περισσότεροι από αυτούς φέτος δεν πήγανε να γίνουν κριτές. Πήγανε άλλοι, καινούργοι, να γίνουν κριτές με λιγότερη εμπειρία και φάνηκε αυτό. Δεν περιμένεις και πολλά. Δεν περιμένεις και πολλά. Έγινε όμως μια πολύ ωραία υπερειδική στον υπόδρομο στο Μαρκόπουλο, που μπήκαν όλα τα αυτοκίνητα. Το πρώτο πράγμα μετά την εκκίνηση που έγινε κάτω από τον Παρθενώνα, κάτω στην Ακρόπολη, η πρώτη ειδική ήταν η υπερειδική στο Μαρκόπουλο, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ωραία, δεν είχε πολύ κόσμο, είχε γύρω στα 2,5 με 3.000 άτομα, τα οποία πολύ γρήγορα εξαφανίστηκαν γιατί πήγαν σύμπα να δουν την ειδική. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία υπερειδική, η οποία αν μαθευτεί σωστά και κινηθεί στον κόσμο και κινηθεί στον κόσμο στα αυτιά του, θα καταλάβει. Ένα δεύτερο τελευταίο, δεν υπήρχε ούτε μία αφίσα κανονική, όχι αφίσα ρύπανσης, που να λέει πού πάει ο καθένας για το ράλι Ακρόπολης, πού θα παρακολουθεί, τι θα κάνει, Έπρεπε να ήταν όλα να τα ξέρεις, να είσαι δηλαδή παλιός. Αν είσαι καινούριος και ήθελες να πας να δεις, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθείς. Ένα ράλι Ακρόπολης το οποίο ο κόσμος του αρέσει, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να κατέβουν και να δουν ένα ράλι Ακρόπολης. Δεν ξέρω τι φταίει, τι έχει γίνει. Από τότε που έχει βγει από τον WRC. Καλά, μεγάλη διαφορά. Παιδιά, η διαφορά είναι από τον WRC στο ERC, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Μέρα με την νύχτα. Είναι αλήθεια. Μέρα με την νύχτα, φανταστώ. Το θέμα είναι ότι τι χρειάζεται, δηλαδή έχουμε αυτή την ομάδα που έχουμε, η οποία αυτά που συμβαίνουν και γίνονται, που χρωστάει λεφτά, που κάνει, που ράνει, που δείχνει. Κάνα αποτέλεσμα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να ξαναδούμε σίγουρα το Ράλι Ακρόπολης στο WRC. Τι χρειάζεται? Καταρχάς χρειάζεται πάνω από 500.000 ευρώ να δοθούν για να πάρεις το WRC. Πάνω από 500.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να χωρίσει το ποσό. Το 500 είναι το μίνιμουμ που δεν ξέρω αν κάνεις κάτι. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να συνεννοηθεί. Δηλαδή τι εννοώ? Η κυρία Πασαλή που ήταν η πρόεδρος ΕΠΑ, Επιτροπής Αγώνων, αποχώρησε από την ΟΜΑΕ, δήλωσε παρέτηση, έτσι και φεύγει. Είναι η μόνη, και το λέω το μόνη με κεφαλαία γράμματα, η οποία έχει μια ιστορία βεβαίως, σαν αλυτάρχης του Ράλι Ακρόπολης, εξαιρετική, μέχρι εκεί όμως. Σαν γυναίκα η οποία έκανε όλες τις συνεννοήσεις με τη ΦΙΑ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, εξαιρετική κτλ. Τώρα που αποχωρεί αυτή, λέω εγώ τώρα, ποιος θα μιλάει με τη ΦΙΑ από τη στιγμή που ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο γραμματέας, ούτε ο Νικομανόλης αναλυτάρχης γνωρίζουν αγγλικά? Ποιος θα μιλάει μαζί τους? Σοβαρολογείς τώρα δηλαδή, ότι δεν υπάρχει ξέρω. Σοβαρολογώ, δεν κάνω πλάκα, σοβαρολογώ. Γελάει ο κόσμος. Προφανώς και γελάει ο κόσμος. Προφανώς και γελάει ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, θα μου πεις να την πάρουν ρε παιδί μου, όταν είναι να πάνε στη ΦΙΑ, θα της πούνε, έλα εδώ πάρε 500 ευρώ τυχαίο το νούμερο και έλα να μας βοηθήσεις. Αλλά είναι λογική αυτή? Όχι, φυσικά. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπει μέσα. Και όχι ένας. Για μένα δύο-τρεις πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι να μπουν και να κάνουν κάποια λάθη στην αρχή. Λογικό. Και να πάρουν το πράγμα και να το τρέξουν. Πίστευτα τα πράγματα, παιδιά, συμβαίνουν. Είναι απίστευτα. Τέλος πάντων, WRC πάντως για να ξανάρθει από ό,τι λένε όλοι οι μεγάλοι που τους έχω βγάλει και εγώ στην εκπομπή, και ο Κώστας Στεφανής και ο Στράτης και πάρα πολλοί κόσμοι που έχω βγάλει, βάζουν τη γαργαλιέρα όπως μου λένε στο 3. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί από μένα και από εμάς. Σίγουρα. Έτσι. Άνθρωποι που έχουν τρέξει αγώνες και ξέρουν και τι χρειάζεται, δηλαδή, ότι έτσι απλά. Όχι, δεν το συζητάμε. Και έχουν και μιλάνε και με ανθρώπους από τη ΦΙΑ ήδη, έτσι. Σωστά. Ναι. Που θα μπορούσαν κάλλιστα, αν ήταν ο πρόεδρος, ήταν σωστός. Έτσι. Οποιοςδήποτε πει, ελάτε εδώ 2-3 παλιοί, ελάτε εδώ, ελάτε 2 χρόνια, να φτιάξουμε, να στήσουμε αυτή την ιστορία και να κυνηγήσουμε τον WRC για να αναπτύξουμε τον αθλητισμό αυτόν στην Ελλάδα. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως να ξέρεις, Κώστα. Να ξέρεις, Κώστα, την πρωτοκαθεδρία σε αστείο στην χώρα μας την έχουμε εμείς εδώ, η Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Με την πίστα Φόρμουλα 1 που θα γινόταν στην Άσυρο. Εντάξει, να ξέρεις πόσες πίστες που είχαμε ακούσει τότε με την πίστα Φόρμουλα 1 στην Άσυρο, γελούσαν εκεί πέτρες στην Άσυρο. Δηλαδή, αν πήγαινε στην Άσυρο,
και σε βλέπανε, ας πούμε, γελούσανε. Μόνος βάζεις, εντάξει. Εδώ έχουμε πει πίστα στην Τραπετσόνα. Ναι. Έχουμε πει πίστα κάτω στο, στην Πάτρα, στην Πάτρα τη Χαλανδρίτσα. Ό,τι θέλεις έχουμε πει. Πες εδώ, δεν έχουμε 500 χιλιάρικα να κάνουμε, να κάνουμε το... 500 χιλιάρικα είναι το παράβολο. Ναι, που λέμε τώρα, έτσι, για να γίνει το Ράλι Ακρόπολης. 500 χιλιάρικα θέλει συντήρηση πίστα για δύο μέρες. Και πρόσεχε, ένα Ράλι Ακρόπολης που όλοι οι ξένοι οδηγοί, να το πούμε, γούσταραν πάρα πολύ προχώρησαν και έκαναν δίκες εδώ στο Ράλι Ακρόπολης. Πάρα πολύ σωστά το λες, πάρα πολύ σωστά, και να προωθήσω αυτό που κάνανε οι συγκεκριμένοι φετινοί, γιατί ήμουνα στην έναρξη και μίλησα με 2-3 χώρια, να τους ξέρω, απλώς τους είπα ποιος είμαι και κάναμε μια κουβέντα. Οι Πολωνοί που δεν τους θεωρούν τίποτα φοβερούς σαν οδηγούς, γιατί είναι ευρωπαϊκό το πρωτάθλημα, όχι ότι δεν είναι καλή, μην παρεκκληθώ, η πιάτσα δεν τους θεωρεί τίποτα το φοβερό, οι Πολωνοί που ήταν εδώ και οι Εστονοί, οι οποίοι απέδειξαν ότι είναι πολύ καλοί και γρήγοροι, γιατί οι βαθμολογίες τους είναι συγκεκριμένες, έλεγαν ότι αυτό το πράγμα εδώ που είμαι κάτω από την Ακρόπολη και μπορώ να φωτογραφηθώ ενώ ξεκινάω, για μένα είναι όλος ο αγώνας. Και εμείς μετά από αυτά πάμε και λέμε βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική. Έρχεται ο άνθρωπος από την Πολωνία και σου λέει αυτό το πράγμα. Πώς κάθεσαι και τον ακούς? Δεν κάθεσαι προσοχή, που λέει ο λόγος. Εντάξει, θα πιάνω όλα μαζί, αλλά δυστυχώς καλά κάνεις, δεν είναι. Όλα μαζί είναι, δεν το συζητάμε. Τι θεματάκια έχουμε στα γρήγορα, Κώστα, σήμερα? Πω, σήμερα έχουμε ένα κάρο πράγματα. Αλλά εσύ δεν πρέπει να κοιτάς τώρα τι θέματα έχουμε εμείς. Ναι. Εσύ έπρεπε να έχεις πει στον κόσμο τώρα πού πήγες. Τα είπαμε, 40 χρόνια μέλητος εδώ, γάμος, πώς το λένε και τα λοιπά. Τα είπαμε. Με έκανε σκηνικό εδώ ο Κοτσάνης πρωί-πρωί. Αυτό με το που ήρθαμε, αυτά. Γιατί εγώ ήμουν στον δρόμο και δεν σας άκουσα. Θα το δεις στο βίντεο. Θα το δεις στο βίντεο. Εγώ ανέβασα βίντεο στην ομάδα, θα το δεις εκεί. Μας έκανε και πλάκα εδώ πέρα. Συνεννοημένο. Αυτό πρόσωπο στο γάμο του Σάκη Ρουβάχο, ρε. Αυτά τα λέω, τα πω στον κόσμο, τα ακούει γλυκό, ο κόσμος θα καταλάβει. Λοιπόν, στα γρήγορα εγώ θα έχω το Athens Retro Festival, το οποίο έχει παλιά αυτοκίνητα ρετρό. Παρουσίαση στη Mercedes X Class και νέο Citroën C4 Cactus. Θα μιλήσω με τον Γιάννη Μόσχο για τα νέα του Ράλι Αλμυρού, το οποίο είναι την άλλη Σαββατοκύριακο. Θα βγάλω την Ισμήνη τη Φαμπιάτου να μας μιλήσει για χρηστικά πληροφορίες για σκύλους και αυτοκίνητο. Πέστρος Καστορίνης για καρτ, Τάκης Πουρναράκης για Φόρμουλα 1, Τάκης Τρακουσέλης για καρτ, Νίκος Γιαννούλος για quattro ρότε, έχει πολύ πράγμα. Και βέβαια σήμερα εγώ θα ανακοινώσω τα δώρα της εκπομπής που θα μοιράσει μέσα στον Ιούλιο, που θα μοιράσουμε σαν εκπομπή. Αυτά, κύριε Φούλ, σε βλέπουμε. καλό κουράγιο. Φουλ ετήσιο που λένε. Καλό κουράγιο. Να σε καλά, Κώστα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Αυτό ήταν ο Κώστας Νικολακόπουλος από Αθήνα Action Wheels. Πάμε για διάλειμμα, γιατί η ώρα πήγε 9:32 και επανερχόμαστε. Και να σου πω και κάτι, ρε παιδιά, δηλαδή εδώ που τα συζητάμε. Είμαστε εδώ μια ομάδα safety car, έτσι. Έχουμε το Facebook, safety car, ομάδα. Μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη. Μιλάμε όλη την εβδομάδα. Στέλνετε τα ερωτήματά σας, στέλνετε τα βίντεό σας. Ανεβάζεις φωτογραφίες. Τα πάντα όλα. Έχεις ένα ερώτημα. Σε πιάνει, έτσι, μέσα, ας πούμε, την Τετάρτη. Και λες, πάω να ξοδέψω τα 70 χιλιάρια που έχω στην τράπεζα και θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αν δεν ρωτήσεις εδώ, ποιον θα ρωτήσεις? 70 χιλιάρια. Έλα, παιδί μου. Εντάξει. Θα μου πεις, είπες ένα λογικό ποσό μέσα ώρα που έχει ο καθένας μέσα στην άκρη. Εννοείται. Μέσα ώρα, 70, 80 χιλιάρια και είναι μέσα ώρα. Μπαίνετε λοιπόν στο Facebook, έτσι. Safety Car είναι η ομάδα μας. Γίνεστε μέλη. Και μπορείτε, έτσι, να κάνετε και άλλους μέλη, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το αυτοκίνητο, αγαπούν το αυτοκίνητο και θα βρούνε σίγουρα, έτσι, και άλλους μέσα οι οποίοι έχουν τρέλα με το αυτοκίνητο. Πάμε με Αφή Μάρκου για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Αφημάρκου.gr, μπαίνετε, κάγκελα παντού, από ανωδιωμένο αλουμίνιο για μια ζωή. Για σκάλες εσωτερικές, εξωτερικές, αυλόποδες και περιφράξεις. Μπαίνετε, βλέπετε τηλέφωνο επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο και έρχονται για μια δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας, τόσο απλά. Πάμε λίγο, έτσι, με πιο light θεματάκια, πηγαίνοντας για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής Safety Car. Και είχαμε ρωτήσει για τα αυτοκίνητα. Τι χρώμα αυτοκίνητο θα έπαιρνες τώρα, αν... Τώρα, πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο, τι χρώμα θα έπαιρνες?
Δεν κάνω κάποιο πορτοκάλι, αλλά αυτό είναι. Ναι, το πορτοκαλί, άστο γιατί. Πορτοκάλι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Φορώντας πορτοκαλί μπλουζάκι σήμερα. Έτσι. Και μου λες και πορτοκαλί, λέω πάει, λέω. Το πίστεψα. Δεν του αρέσει πορτοκαλί. Εκεί ήταν. Ένα αρέσει. Φόρντε. Δεν σε είπαμε τι αυτοκίνητα θες να πάρεις. Δεν θα κάνεις εδώ πέρα. Δεν είναι ωραίο το πορτοκαλί. Δεν θα κάνεις εδώ πέρα τη μαύρη σου διαφήμιση υπέρ της Ford εδώ πέρα που θες να πάρεις Ford RS. Όχι, απλώς σου δίνω ρε παιδί μου την εικόνα στο αυτοκίνητο που είναι πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Ναι, το RS το πορτοκαλί. Δεν σου άρεσε σαν χρώμα εκείνο το πορτοκαλί, το περίεργο, το μεταλλικό. Το λαχανί σου άρεσε το RS. Όχι, πολύ φωτεινό. Παρά ήταν φωτεινό αυτό. Εντάξει. Για πες, δηλαδή θα πρέπει πάλι πορτοκαλί αυτοκίνητο. Θα πρέπει τώρα ένα πορτοκαλί αυτοκίνητο. Θα πεις μέσα στην αντιπροσωπεία. Θα πρέπει πορτοκαλί αυτοκίνητο. Γιατί... Άγνωσε, άγνωσε, Πεπέ. Επειδή 99% επειδή δεν θα βγει το αυτοκίνητο που θα θέλεις. Επειδή τώρα μεγαλώνεις. Επειδή είσαι μεγαλώνεις και δεν θα πας κάτι σε βυσίνη. Μεγαλώνω. Το χρώμα. Σε βυσίνη. Το κομμωδινή που έχεις και στο αυτοκίνητό σου. Το ντουλαπί. Καταρχήν άκου να σε πω. Άσε. Μιλάει τώρα ο άνθρωπος ο οποίος έχει. Χρώμα αυτοκινήτου, τις 50 αποχρώσεις του μπλε. Δεν έχει σημασία. Ξεκινάει μπλε, θαλασσί, ταλασσί. Ταλασσί. Έτσι, γαλάζιο. Γαλάζιο πού, ρε. Γίνεται... έχει γίνει από... Δεν έχει γίνει καν. Ταβερνίκια επάνω έχουν φύγει όλα. Αυτά τα οποία λες... Και δεν είναι από την Αλμύρα, να ξέρεις. Τι ψευδί, ρε, 50 αποχρώσεις του μπλε έχει το αυτοκινήτο σου επάνω. Μιλάς κιόλας. Εσύ θα έπαιρνες βυσσινή χρώμα. Το τι θα έπαιρνα. Θα φορήσω και το καβουράκι έτσι στο κεφάλι και θα έκανε μια πολύ ωραία σαν συνταξιούχος. Το τι θα έπαιρνα, θα σου πω ευθύς αμέσως. Εγώ μόνο κόκκινο. Εσύ θα έπαιρες κόκκινο. Ναι, ρε. Μόνο κόκκινο. Όχι, όχι, σοβαρά τώρα. Ένα ωραίο μπλε. Πάει και ανάλογα το αυτοκίνητο, ξέρετε το χρώμα έτσι. Δεν είναι ότι. Τώρα εντάξει, πάει ανάλογα το αυτοκίνητο. Πριν σου είπε και αυτοκίνητο, λες γιατί αρέσει. Να σου δώσουμε ένα ναβάρα πορτοκαλί. Ωραίο χρώμα και εκείνο το πορτοκαλί. Τα άρεσε το χρώμα. Εκείνο δεν θεωρώ ήταν πορτοκαλί, ρε φίλε. Πορτοκαλί. Χρυσό. Εντάξει, ναι. Άμα τα μαύρη πέσα τα μπελάκια. Ήταν το χρυσό τη χρυσόμυγα. Ναι, ή το μπλε που είχε το φιέστα εκείνο το πνευματί, το περίεργο το μπλε. Θεϊκό. Εκείνο το μπλε μου αρέσει πολύ. Ωραίο ήταν εκείνο, ναι. Εκείνο το μπλε. Εκείνο το μπλε είναι πολύ ωραίο. Κόκκινο. Ή μαύρο. Ωραία. Και εσύ είπε πορτοκαλί. Ωραία. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει η εταιρεία χρημάτων. Λέει, χρωμάτων, συγγνώμη. Χρημάτων. Η εταιρεία χρημάτων. Όχι, με τα χρήματα. Κώστα, με τα χρήματα έχουμε να κάνουμε όλοι. Λοιπόν, δημοσιεύει τις προβλέψεις σχετικά με τη στάση των χρωμάτων. Φέτος η εταιρεία αναφέρει πως μέσα. Δεν λέμε την εταιρεία, έτσι για γνωστούς λόγους. Φέτος η εταιρεία. Λέει ότι στα επόμενα 4-5 χρόνια τι θα ισχύει. Το μπλε, μπράβο. Το γκρι, το λευκό και το μαύρο. Θα κερδίσουν έδαφος. Μέσα είμαι. Κόκκινο, μαύρο. Άρα, ούτε το κόκκινο ούτε το πορτοκαλί από εδώ δεν είναι. Κοίτα, γενικά η αποχώρηση του γκρι και του μπλε. Πάλι ναι. Μέσα με. Είμαι μέσα στη μόδα. Το αυτοκίνητο μου συνεχίζει να είναι στη μόδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Εντάξει. Θα φορεθούν περισσότερο από το δικό του. Η αλήθεια είναι. Πάντα διαχρονικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Έτσι. Το αυτοκίνητό σου έτσι όπως αρχίζει και ξεθοριάζει και θα βγει το αστάρι σε λίγο. Εννοείται ρε φίλε ότι θα πάει στον γκρι σε λίγο. Αν είσαι κανένα χρόνο, ένα-δύο χρόνια με το κρατήσει το κουβά. Θα διαχρονική αξία. Θα γίνει όντως γκρι μετά, έτσι. Να ξέρεις. Εγώ λέω να πάω να το περάσεις ένα γυαλό χαρτό να μείνει το γκρι από κάτω. Μη συμφωνείς καταρχήν με τον Μάνο, τον γνωστό πλωστό. Του μετά να το κάνεις. Αδερφέ Σταύρο, δεν μπορώ. Σαν βομβαρδιστικό να το κάνεις στο 50. Καταρχήν, έχει βυσσινή αυτοκίνητο. Καταρχήν να ξέρεις, όταν πήρε το αυτοκίνητο, πρώτον ήταν της μόδας. Έτσι, μόδα, βρε. Δεύτερον, όταν ήταν εκείνη την ώρα, ήμουνα τόσο ομένος, αγχωμένος να πω. Ναι. Ομένος να πω. Τρελαμένος, έτσι, τρελαμένος να πω. Λοιπόν, και μου λέει, έχω αυτό το χρώμα, έρχεται σε ένα μήνα ή αυτό σε 6 μήνες. Και λέω, σε ένα μήνα. Θα το αλλάξω άμα θέλω. Θα το έβαφα. Το αγάπησε. Το αγάπησα. Το πήρε. Το αγάπησα. Αυτό το βυθιστήριο. Το αγάπησα γιατί μου έδωσε όλα αυτά που ήθελα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν με ένοιαζε το χρώμα. Βάλε το καβουράκι τώρα. Δεν με ένοιαζε το χρώμα. Βγες βολτίτσα. Λοιπόν. Έτσι. Τα ξέρεις. Άσε τώρα. Κατάλαβες. Θα γίνει, είπαμε. Θα βγει το αστάρι σε λίγο, θα γίνει και γκρι. Δηλαδή θα έχει και το μπλε και το γκρι μαζί. Τέλος πάντων η εταιρεία λέει έδωσε μια. Αυτό. Με τις περίεργες καινούργιες ονομασίες. Ναι, ρε, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Atomium Sky. Ένα βαθύ μπλε, Atomium Sky. Έτσι. Και
τα μεταλλικά γκρι, λέει. Δηλαδή δεν μπορεί να τα διαβάσει. The Urbanist. Το σκούρο γκρι, το The Urbanist, δηλαδή. Τη πόλη. Γιατί σου φαίνεται περίεργο. Υπάρχει γκρι τη πόλη, ναι. Αυτό. Τη οικοδομή. Ναι. Σκέψε μια οικοδομή καπνισμένη εκεί από το καυσαέριο, από εδώ, από εκεί. Λέει το καλύτερο χρώμα. Μιλά για κάτι, α πούμε, για μόδα. Κάποιοι λέει. Εντάξει, άντρε, φίλε, θα σου κάνω τη χάρη και θα σου το πω. Δηλαδή, πραγματικά, το καλύτερο χρώμα λέει είναι το τσιριλίλι. Δεν σταματάει ούτε τροχιά, λέει ούτε τίποτα. Κάποιοι το λένε, λέει, και μουντό χρυσό. Μουντό χρυσό. Ναι. Το... Μουντό χρυσό. Μουντό χρυσό, ναι. Mm. Βυσσινή θύελα, σούζω τα λογάκια, εντάξει. Κοίτα, αν μπορούσε να το πας σούζα, το πήγαινε. Να ξέρετε ένα πράγμα. Να ξέρετε ένα πράγμα, έτσι, για τα αυτοκίνητα, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Έτσι. Το χρώμα δεν κάνει το αυτοκίνητο. Να το ξέρετε αυτό. Εννοείται. Το αυτοκίνητο θα το πάρετε όχι για το χρώμα του. Για να σας ικανοποιήσει τα θέλω σας. Αν δεν σας ικανοποιεί τα θέλω σας το αυτοκίνητο, βρεβάψω το αγαπημένο σου χρώμα. Κάντο από χρυσόσκονη, το ίδιο και το αυτό να ξέρεις. Μάλλον. Αλλά να σε κόβω να βάζεις, πώς θα λένε, Σβαρόφσκι πάνω. Και Σοβαρόφσκι θα βάλω εγώ. Γιατί έχω αρχίσει και σοβαρεύω τώρα τελευταία. Ναι, να ξέρεις. Ναι, τι να σε πω, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε εδώ. Να κάνουμε τον ακροατή, το φίλο του Ζαφύρη, μια εδώ. Οπ, εντάξει, έγινες μέλος της ομάδας, φίλε Ζαφύρη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άκου εκεί, πορτοκαλί λέει ο ένας και κόκκινο ο άλλος. Που έχω μπλέξει. Που έχω μπλέξει εδώ πέρα. Πάντως αυτό, ρε, με τις 50 αποχρώσεις του γκρι, έχω Sky Meet φίλος, ο οποίος ήταν καμιά 160 κιλά, τώρα έχει κάνει δίαιτα, έχει γίνει 140 και μου φοράει μία μπλούζα που είχε μία ψισταριά, έτσι, ναι, και έγραφε 50 αποχρώσεις του γκριλ. Εντάξει, έκλαψα. Έκλαψα. Πάμε λίγο και Φόρμουλα 1, Τάσο, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε Grand Prix στη Γαλλία. Μετά από πάρα πολύ καιρό. 5 και 10 ο αγώνας. Ζωντανός. Και 5 ώρα σήμερα κατά τα κτίριες. Ναι. Έδειξε λίγο μια... Κάτι παραπάνω, ο Λιούις Χάμιλτον, αλλά δεν τίποτα αυτά. Τώρα FP1, FP2, τι να πεις και τι να κάνεις. Κάτι Παρασκευής. Ναι. Δεν κάθεται να τα παρατηρείς. Έτσι ακριβώς. Το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά. Α, αυτό ακριβώς. 121. Φέτελ, έχει γίνει πανηγύρι. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. 121 ο Φέτελ, 120 ο Χάμιλτον. Έτσι. Και βάλτε τώρα εκεί να μαλώνει που θα πάρει τη νίκη. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα η νίκη αξίζει χρυσάφι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι 25 με 18 βαθμούς. Γιατί έτσι διαφορά το πρώτο με το δεύτερο. Είναι νίκη χρυσάφι. Βάλτε του τώρα να μαλώνουν. Να δούμε και θέαμα. Βασικά να δούμε θέαμα. Βάλερι Μπότας στην τρίτη θέση με 86. Ρικάρντο στην τέταρτη με 84. Στην πέμπτη ο Κίμι Ράικονεν με 68. Και στην έκτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν με 50. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω ένα Φερνάντο Αλόνσο με Μακλάρεν. Επιτέλους μια Μακλάρεν σε καλή θέση βαθμολογίας που είναι στην 7η θέση. Άστο, θα στο πάω. Εντάξει. Στην 7η θέση με 32 βαθμούς. Η μοναδική, έτσι, Μακλάρεν. Και ας ελπίσουμε να της βγει αυτό με τους κινητήρες που έχει αλλάξει πλέον κινητήρες και της βγαίνει μέχρι τώρα, να μπορέσει να ανέβει όσο γίνεται παραπάνω στη βαθμολογία. Γιατί είπαμε, θυμόμαστε κάποτε την παλιά Μακλάρεν. Και δεν αυτό. Έχουμε τον αγώνα τώρα, έτσι. Καπάκι 1 Ιουλίου έχουμε Αυστρία. Καπάκι 8 Ιουλίου, δηλαδή έχουμε τρεις Κυριακές αγώνες. Μαζί με Μουντιάλ, νομίζω ότι ζούμε όνειρο. Το Μουντιάλ εδώ δεν. Ναι, αν και το Μουντιάλ δεν είναι και πολύ αμαρκετέ. Δεν το βλέπω, δεν. Κάτω από την απασχολή. Α, δεν βλέπεις καθόλου κανένα αγώνα το βράδυ. Δεν πειράζει. Κανένα. Ναι, έτσι είναι. Ο Παντοφλέρο φάνηκε. Θες να πούμε κάτι εδώ, ένα, θέλω να πούμε και αυτό εδώ. Έλα τώρα, εντάξει, τώρα σε παρακαλώ τώρα. Να, δεν μας αφήνει να βλέπουμε εμάς και τέτοια. Λοιπόν. Να πούμε λίγο και αυτό εδώ. Πάμε. Γιατί ο Ντόναλντο Τραμπ. Ο Ντόναλντο Τραμπ εντείνει το φορολογικό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλώντας να επιβάλλει φόρο εισαγωγής 20% σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάσου να το κάνει. Τι έχει να γίνει. Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θεσπίσει φόρους ύψους 3,3 δις δολαρίων για διάφορα αμερικάνικα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο Τραμπ,
Έτσι θέλετε. Θα βάλω κι εγώ ένα 20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, που τώρα μεταξύ μας να μην έτσι τα λέμε, τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ευρωπαϊκά στην Αμερική είναι κυρίως γερμανικής προέλευσης. Και πρόσφατα, γιατί τι, λέμε, τι έχει συμβεί τώρα έτσι με την Γιάννη Αντωνόπουλε. Volkswagen, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi. Τα αγαπημένα πολλών Αμερικάνων. Λοιπόν, για να δείτε λίγο μια τάξη μεγέθους, η ευρωπαϊκή φορολογία περιλαμβάνει 25% φόρο εισαγωγής στη μοτοσυκλέτα της Harley Davidson, στα τζιν της Levi's και στο whisky bourbon. Βάλε τώρα εσύ 20% φορολογία, ο Τραμπ, στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έχει να τσιρίξει κόσμος. Εμένα δεν με νοιάζει, φίλε, δεν αγοράζω τίποτα από αυτά. Εντάξει. Ούτε Levi's, ούτε Harley Davidson. Ούτε Harley Davidson, ούτε Bourbon whisky πίνω. Εμείς είμαστε του Scotch whisky. Είμαστε του Bourbon. Άμα να πεις κάτι, πεις αυθεντικά πράγματα. Bourbon. Και το Bourbon αυθεντικό είναι, ρε φίλε. Απλά είναι Bourbon που πίναμε 14 χρόνια με Coca-Cola, ρε φίλε. Άσε με το έκεισε. Έπαιρνε και Bourbon. Southern Comfort. Όχι. This engine beam και τέτοια. Όχι. Είδατε πόσο άσχετη είστε, ρε. Μα πιο πράγματα που έχουν μέλια μέσα και βούτυρα. Σε παρακαλώ πολύ. Four Roses, ρε φίλε. Αυθεντικά πράγματα. Four Roses με κόλλα. Αυτά λοιπόν και με τον Τραμπ. Εντάξει, θα το... Κοίταξε, ήταν κι άλλα, έτσι. Ήταν διάφορες μάρκες ρυζιού. Λέει καλαμποκιού, χυμού, τσιγάρο, λέει βουργαλιτικό, διάφορα. Και τι, σέρτς και ξέρω εγώ. Ωραία. Και δεν είναι το πιο βασικό που είναι τα τσάλι, έτσι. Είναι κι αυτό. Λοιπόν, πριν... τι έχουμε πάει παραπέντε. Ναι, να πούμε κάπο... λίγο χορηγούς. Έλα, πες να πέλα, ρε Σιμάνο. Έλα, ρε Σιμάνο, κάγκελα παντού. Με μια ανάσα. Να πρόβλημα, με μια ανάσα, με μια ανάσα. Αφημάρκου.gr, λοιπόν. Μπαίνετε στο site αφημάρκου.gr και μπαίνετε και βλέπετε τρόπους επικοινωνίας αλλά και τα βίντεο των παιδιών για κάγκελα τύπου ίνοξ από ανωδιωμένο αλουμίνιο, για σκάλες, αυλόπορτες, περιφράξεις, τα πάντα όλα. Εννοείται... ότι μπαίνετε και στο tetrabyte.gr. Το Tetrabyte μας δίνει ένα τηλέφωνο Samsung S7, το οποίο θα το κληρώσουμε σε επόμενες δύο εκπομπές. Περιμένουμε αυτή την εκπομπή. Όχι, δεν το πάρεις. Τώρα είναι ο πρόλογος. Κάτσε, φίλε, 350 ευρώ κινητό θα δώσουμε. Ποιος δίνει 350 ευρώ κινητό? Πλάκα μου κάνεις. Και όχι τίποτα. Θα δώσει το ένα, θα δώσει και άλλο, λέει, να ξέρεις. Εδώ υπάρχει δέσμευση. Μάλιστα. Λοιπόν, ακολουθεί Μπουγάτσα με Hangover. Ελένη Πούλεν Εντιμπούντου. Τα θυμάμαι, είδες. Μπορεί να φύγει. Με όλη την επικαιρότητα, την αθλητική και όχι μόνο. Μπαίνετε στο safetycar.gr και μπαίνετε στο safetycar στο Facebook, στην ομάδα μας. Έτσι που τα λέμε από εκεί πέρα και όλα μέσα στην εβδομάδα. Από Μάνο Γνωστόπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Γιάννη Αντωνόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.